δεν ήμασταν εδώ για να πούμε καλή Παναγιά, αλλά το χρέος μας στις Μαρίες και στους Μάριους και στους Παναγιώτες, τους Μπαναώτιδες επίσης, έτσι, που είναι τις Νότες, τις Τότες, βεβαίως, και όλες αυτές. Και όλους. Τι. Ναι. Ναι. Άσε ρε που δούλευε ο Ρήλος. Καλά, εντάξει τώρα, εσύ το χόντρινες τώρα, εντάξει. Να σου πω, μήπως είχατε μαζευτεί εδώ όλοι, κάνατε ρεφενέ προσκύνημα. Ναι, ναι. Να σου πω. Δεν μου λέει κάτι το χαρτάκι που μου δίνεις ότι γράφει το όνομα Ρήλος. Δεν μου λέει κάτι. Δεν μου λέει κάτι το όνομα αυτό. Δεν έχει να κάνει. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Δεν λέει να κάνει στο στρατό, εγώ να σου δείξω πώς. Αν είχε πάει και ο Γιάννης θα το ήξερε. Πόσες υπηρεσίες είχαν ονόματα ανθρώπων. Θες να δεις σε πόσες δημόσιες υπηρεσίες έχουν χτυπηθεί κάρτες χωρίς να πάει κόσμος. Δεν λέει κάτι αυτό πράγμα τώρα που λες. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Sorry κιόλας δηλαδή. Μην θυμηθούμε κάτι άλλες δουλειές παλιότερα που κάναμε, κάτι ονόματα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής που δεν τους είχαμε δει ποτέ. Ας μην τα θυμηθούμε. Κώστα. Να σου πω κάτι. Καλή Παναγιά, Γιάννη. Κώστα, καλή Παναγιά. Καλή Παναγιά. Να μην τα θυμόμαστε αυτά τώρα. Και καλό χειμώνα, να, Γιάννη. Να τα αφήσουμε πίσω. Γιάννη, καλό χειμώνα. Βεβαίως. Γιατί όχι. Καλό χειμωνάκι δεν γιορτάζουν σήμερα. Ναι, ναι. Άλλωστε ο καιρός είναι κατάλληλος για να πεις καλό ναι, χειμώνα. Ναι. Καλά, οι καλοχειμωνάκηδες περιμένουν, ξέρεις, την πρώτη βροχή. Ναι. Μπορούμε να πούμε καλή χθεσινή. Γιατί να μην μπορούμε να πούμε αυτό καλή χθεσινή. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή. Δεν όλα τα λεφτά. Γιατί δεν καλή μπορούμε χθεσινή. Να πούμε. Καλή χθεσινή. Και καλή Παναγιά. Ναι, και καλή Παναγιά, ναι. Όπως το είπε και ο Θέμαρος. Ναι. Όπως το είπε και ο Θέμαρος. Δηλαδή, αν υπάρχει το επίσημο τραγούδι της Παναγιάς, αυτό είναι. Ναι. Τη μία έχει ο Χριστός και την άλλη ο Θέμης. Ο καθής που έχει τη δική του Μαρία. Ο καθής. Εντάξει, υπέροχα, φανταστικά. Καλή Παναγιά. Καλή Παναγιά, πρέπει να πούμε. Όχι, πρέπει να πούμε. Εγώ θα ήθελα να πω, ναι, αλλά δεν έτυχε. Εγώ μέχρι καλή αυριανή έφτασα. Όχι, όχι, εμένα μου σκάσα στη μάπα καλή Παναγιά. Ναι. Παραμονή 15 Αυγούστου. Καλή Παναγιά. Πήγα να πάρω τον καφέ μου στο Αυλονάρι. Παραμονή κιόλας. Παραμονή, ναι. Πήγα να πάρω τον καφέ μου στο Αυλονάρι. Εκεί όπου ήταν κοντά το σπίτι που παραθερίζαμε με τον με το γιο και την παρέα του και τους άλλους γονείς τα λοιπά. Πήγα να πάρω τον καφέ μου πως κάθε πρωί. Να, ναι, ναι, ναι. Πήρα τον καφέ μου. Να, ναι. Μαζί με τον φίλο μου τον Βαγγέλη τον γιατρό. Πήραμε τους καφέντες στο χέρι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και καλή Παναγιά. Φαπ! Φαπ! Δεν σε χάλασε ψηλέ. Φαπ! Έμεινες λίγο παγωτό, έτσι. Δηλαδή, έμεινες, είναι από αυτά που τα σκέφτεσαι τι θα γίνει όταν μου το πούνε. Θα έμεινα πω ευτυχή, αυτό ή αυτό. Ευτυχής, ευτυχής. Δηλαδή, μπορούσα να φύγω μετά από αυτό. Δηλαδή, γιατί άμα δεν ακούσεις μια καλή Παναγιά, ναι, δεν μπορείς μετά να φύγεις. Έχεις ένα έλλειμμα, ρε παιδί μου. Έχεις ένα, ναι, κενό μέσα σου. Έχεις μια. Αυτό το ανεκπλήρωτο. Ναι. Έχεις σκεφτεί ποτέ αν υπάρχει απαντητικό, αν υπάρχει ορθό απαντητικό στο καλή Παναγιά? Είπα επίσης. Και επίσης. Είπα και σε εσάς. Α, και σε εσάς. Και σε εσάς. Και σε εσάς. Ωραίο. Είπες καλή Παναγιά και σε εσάς. Όχι, όχι, ήταν σκέτο και σε εσάς. Ναι, πώς έμεινε στα δικά σας. Ναι, πώς λέμε Χριστός, αν είστε αληθός ο Κύριος. Ναι. Δεν λες κάτι απαντητικό, αλλά αυτό το πρέπον. Ναι. Το προσήκον. Καλή Παναγιά και στα δικά σας. Όχι στα δικά σας. Και σε εσάς. Α, και σε εσάς. Όχι στα δικά σας. Καλή Παναγιά και σε εσάς. Ναι. Εντάξει. Και σε εσάς. Ναι, καλύτερη όμως. Ευχαριστώ πολύ. Και σε εσάς. Ναι. Και σε εσάς, ναι, οκ. Okay. Όχι, εγώ μέχρι καλή αυριανή έφτασα. Πρέπει όχι, να το όχι, πω. Όχι, όχι, έφαγα. Πρέπει να το πω. Δεν μπόρεσα να απαντήσω, γύρισα από την άλλη, γέλασα διακριτικά. Ευτυχώς δεν ήμουν μόνος αυτό μου. Έγινε σε πλατεία, ναι, από άγνωστο σε μένα ζευγάρι, ναι, στην πραγματικότητα, γνωστή της κυράς. Ναι. Στα Ιωάννη έγινε, ναι, αυτό. Ναι, 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 μιλάγανε με, ναι, μιλάγανε. Εγώ παρακολουθούσα βασικά αδιάφορος τελείως την όλη κουβέντα. Μέχρι που ακούσει κάποια φάση, άντε τα λέμε, γεια σας και καλή αυριανή. Ποια μέρα έγινε αυτό? Τώρα, πριν από... Μήπως ήταν παραμονή 15 Αυγουστού και ήταν καλή αυριανή, υπονοούσε ότι η αυριανή είναι μια σπουδαία αυριανή, γιατί είναι Παναγιά. Θα σου πω. Μπορεί. Δεν ήταν τυχαία, δεν το έλεγαν. Μπορεί να ήταν το Σάββατο, ναι. Γι' αυτό σου λέω, δεν το λέγαμε μεσοβδομαδιά. Μπορεί. Καλή αυριανή υπονοούσε καλή Παναγιά, αλλά ναι, είναι με άλλα, ναι, λόγια. Ναι, 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 ναι. Επίσης πολύ μου άρεσε, το είδα, αλλά δεν έπαιξε πολύ σημαντικό. Το καλή Μεσομηνιά μου άρεσε πάρα πολύ. Έξω να το... Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Καλή Μεσομηνιά, το οποίο είναι. Όχι. Γιατί όχι, γιατί όχι, όχι δηλαδή. Τα άλλα πώς είναι, ναι, και αυτό όχι δηλαδή. Αυτό είναι κάποιος δικός μας. Το έβγαλε για να τρολάρει το σύμπαν. Δεν είναι τώρα, αλλά η καλοπαναγίστας είναι παντού. Μην κοροϊδεύετε, ρε μαλακές. Καλή Παναγιά, ρε! Η καλοπαναγίστας δεν είναι τρολ. Είναι πραγματική, είναι, ναι, ανάμεσά, ναι, μας. Ναι, ναι, ναι. Εννοώ η καλο, ξέρω εγώ, Μεσομηνιά και η καλο Μεσοβδομαδιά. Ναι, είναι λίγο τρολάκια. Αλλά η καλοπαναγίστας είναι κανονική. Ναι.
Όχι, όχι, είναι. Είναι κανονική, το λένε, το εννοούν, το πιστεύουν, το νιώθουν και. Από αυτό που περιέγραψες πριν, αλλά και το γενικότερο κλίμα το οποίο έλαβα, ας το πούμε, το οποίο διαισθάνθηκα, οι καλοπαναγίστας θέλουν τόσο να το πουν όσο και να το ακούσουν. Θέλουν να το πουν. Θέλουν να το πουν. Όχι, το λένε, Κώστα. Δηλαδή και να μην το ακούσουν. Όταν είσαι σωστός καλοπαναγίστας, το λες περίπου, σου πρέπει να βγάλω τη μάσκα. Βγάλ' τη μάσκα, ρε παιδί μου, τώρα εμβολιασμένοι είμαστε όλοι. Δεν έχει σημασία, Κώστα. Θα τα χαλάσουμε όπως όταν σε ταβέρνα θες να πληρώσεις. Εσύ και σου λέω. Όχι, πλήρωσε, δεν είναι πρόβλημα. Όχι, δεν τα χαλάμε καθόλου. Μα για να μην σκοτώ. Βάλεις το χέρι στην τσέπη. Δεν το βάζω. Πλήρωσε. Όχι, σε παρακαλώ, πλήρωσε. Είπα θα πλήρωσε εγώ. Άντε τε. Κώστα, όχι. Άντε, πλήρωσε. Μα πλήρωσε, λέμε. Είχα πει ότι εγώ θα κεράσω σήμερα. Μα κέρνα επιτέλους. Όχι, δεν θα πλήρωσε τίποτα. Όχι, μα δεν θα πλήρωσε και εσύ αυτό το θέμα. Μα πλήρωσε, δεν έχω πρόβλημα. Τι έλεγα. Κάτι για τους καλοπαναγίστας. Ότι δεν τους νοιάζει μόνο να το ακούσουν, θέλουν να το πούνε, να το βγάλουν από μέσα. Θέλουν να το πούνε, ρε παιδί μου, και λες ότι, εσύ λες ότι θέλουν περισσότερο να το πούνε. Και σου λέω όχι. Ναι. Διότι το να το πούνε είναι σαν το. Η σωστή καλοπαναγίστα, για του σωστού καλοπαναγίστα, το καλή Παναγιά είναι σαν το καλημέρα, σαν το τι κάνει, σαν το καλό. Οπότε, αλλά νιώθουν πολύ καλύτερα όταν βρουν έναν που τους νιώθει, που τους καταλαβαίνει, σίγουρα, ρε παιδί μου. Που δεν τους κοιτάει κάπως, που δεν τους λέει. Κανείς δεν κοιτάει κάπως. Κανείς δεν κοιτάει κάπως. Δεν ξέρω, δεν έχω παρευρεθεί. Κανείς. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι άλλο. Επειδή λίγο πριν έρθω εδώ πέρα, έκανα ένα ζάπινγκ και έπεσα στο Open που είχε το ρεπορτάζ για τις φωτιές. Ναι. Και είδα αφενός τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Μάνο τον Βόγλη, να δίνει ρεπορτάζ για τις φωτιές και πιο μετά τον Δημήτρη τον Βάλσαμο, επίσης καλό φίλο και συνάδελφο. Δεν ξέρω αν ήταν και κάποιοι άλλοι του αθλητικού που έτυχε να ξαμολυθούν στις φωτιές, γιατί προφανώς ξαμολυθήκαν άνθρωποι, λείπουν άλλοι με άδειες, όσοι καλέψαν το πρώτο κύμα των πυρκαγιών. Ζήλεψα λίγο, ρε εσύ. Ζήλεψα λέγοντας ότι θα ήθελα και δικοί μας άνθρωποι εδώ πέρα από το Sport FM να ξαμολυθούν. Σκέψου πόσο κύρος θα είχε ένα δελτίο ειδήσεων. Ας πούμε, έβγαζε ο Sky και ήταν, ξέρω εγώ, πάμε τώρα στο μέτωπο που αναζωπηρώθηκε και είναι ο Κώστας Μιαούλης και θα μας πει τι έγινε. Ναι. Ή πάμε, ξέρω εγώ, στο χωριό που εγκαινώνει, το Βασίλης Βέργης θα μας ενημερώσει. Και λες. Όπως είχα πει και χθες, βεβαίως, όπως είχα πει εγώ από προχθές ότι θα εκενωθεί εδώ πέρα οικισμός. Έτσι. Για να βγάλω και τον Παναγιώτη Βαρούχα και χρόνια του πολλά του Παναγιώτη Βαρούχα. Βγάλω. Εδώ ξεκίνησε! Εδώ! Βλέπετε τον εμπιστικό μηχανισμό. Εδώ! Λοιπόν, και λέω πόσο καλύτερα, πόσο κύρος, μεγαλύτερο κύρος θα είχε ενημέρωση αν μπορούσες να βγάλεις έγκριτους ανθρώπους από το αθλητικό να δείξουν το πολυσχηδές τους ταλέντο και στο μέτωπο αυτό της ενημέρωσης, της πυρκαγιάς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αυτό ήταν πάρα πολύ. Έχουμε ξαναπεί ούτως ή άλλως και το έχουμε πει. Πολλά τα με το μυαλό, αλλά τώρα δεν μπορώ να τα πω. Έχουμε ξαναπεί από αυτό το μικρόφωνο ούτως ή άλλως ότι έχουμε οραματιστεί το τέλος του κόσμου. Ναι. Με την γη να φλέγεται, το μετεωρίτη να πλησιάζει, όλα να λιώνουν και ο Κώστας Μιαούλης να μας ενημερώνει για τις τελευταίες δευτερόλεπτα του κόσμου, ενημερώνοντας παράλληλα για το τσιταντέλα κροτώνει ημίχρονο. Δηλαδή αυτό είναι το τέλος του κόσμου όπως το έχουμε φανταστεί. Οπότε θέλω να πω. Αν φέρει στο μυαλό σου αυτή την εικόνα με το μετεωρίτη να πλησιάζει, όλα να εκρήγνεται, δεν είναι πολύ μακριά από τον Κώστα Μιαούλη στο μέτωπο της φωτιάς να δίνει το ρεπορτάζ. Τελικά. Είναι σχεδόν μια οντότητα αυτό που λες. Είναι ένα σώμα με ψυχή σχεδόν. Εγώ πιστεύω ότι όποιο κανάλι έδειχνε πίστη στον Κώστα Μιαούλη και τον έστερνε σε ένα ρεπορτάζ φωτιάς, θα ανακάλυπτε μια καινούρια πτυχή της ενημέρωσης. Ναι. Έναν άνθρωπο που όχι μόνο θα ήταν ατρόμητος, αλλά θα έδειχνε και ατρόμητος. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα επένδυε συναισθηματικά, ξέρεις, στο να σπάσει τη φωνή του, αλλά θα περιέγραφε τα πράγματα, ξέρεις, με την αταραξία του ανθρώπου, ας πούμε, που απλώς βλέπει, ξέρεις, ένα τείχο να στεγνώνει, αλλά μεταφέροντας και όλη την ουσία της είδησης σε κάθε περίπτωση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ούτως ή άλλως, πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, ίσως όχι για τον Κώστα Μιαούλη, το συγκεκριμένο. Προφανώς. Ζήλεψα λίγο. Δεν θα ήθελα να έχουμε και τα δικά μας πρωτοπαλίκαρα της ενημέρωσης στα μέτωπα. Μακάρι να μην υπήρχαν φωτιά, να μην χρειάζεται να πάει κανείς, αλλά δυστυχώς υπάρχουν φωτιές και θα ήθελα. Τα δικά μας πρωτοπαλέγαρα της ενημέρωσης να είναι εκεί. Να.
Θα ήταν ωραία. Με πολύ ωραίο τρόπο προφανώς θα κάλυψαν και οι συνάδελφοι και φίλοι. Ξαναλέω, ο Πάνος ο Βόγλης, ο Δημήτρης Βάλσαμος, δεν ξέρω αν ήταν και κάποιοι άλλοι, γιατί κάποια στιγμή μπήκα, βγήκα και απλά άκουσα τις φωνές τους κτλ. Ο Ξενικάκης. Και ο Ξενικάκης. Και ο Ξενικάκης ο Ποζιός. Πολύ ωραία. Να είναι καλά τα παιδιά όλα. Έχουμε και εμείς αυτούς τους όλους αξιόλογους όμως. Βεβαίως και τους έχουμε. Το λέω αυτό. Και αν χρειαστεί. Ο Sky ακούει και η διεύθυνση ειδήσεων ακούει. Αν χρειαστεί κόσμο. Βεβαίως. Εδώ έχουμε κομάντο. Εντάξει. Μια που πιάσαμε τις φωτιές, εντάξει, τι να πούμε. Εμείς οι δύο κάπως έτυχε και τα ρίσαμε γιατί ήμασταν στην Εύβοια εκείνο τον καιρό. Όσοι είστε από εκείνα τα μέρη, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια επειδή Χαλκίδα είναι ο τόπος καταγωγής μου και η Εύβοια ένα μέρος που το έχω γυρίσει. Αρκετά είναι. Κωνσταντίνης, είχε και γνώση του τόπου που, ναι, και εγώ που καίγεται. Έχω γνώση είναι της περιοχής Αγίας Άννας, έχω πάει κανένα δύο φορές. Έχω γνώση του χώρου, του γενικότερου χώρου. Σου γυρίζει το μυαλό. Ναι, ναι. Δηλαδή, σου γυρίζει το μυαλό κανονικά. Κάθεσαι και σκέφτεσαι. Τι εννοείται κάει και από τη μία ως την άλλη. Ναι, ναι. Τι εννοείται κάει και από τη μία ως την άλλη. Τι εννοείται. Τι εννοείται κάει και έκταση δύο φορές σαν του Λονδίνου. Τι λέτε. Και βλέπεις τις φωτιές από το εύρος, ας πούμε, την έκταση από το δορυφόρο και δεν το πιστεύεις. Και είχα και κοιτούσα πάντα με αγωνία, επειδή όσοι έχετε πάει προς τα εκεί γνωρίζετε ότι ένα θέμα που έχει η Εύβοια και ένα θέμα το οποίο την έχει, ας το πούμε, καθυστερήσει και τουριστικά, εν μέρη θελημένα, εν μέρη αθέλητα, είναι το γεγονός ότι έχει ένα κακό οδικό δίκτυο. Ναι. Έχει ένα κακό οδικό, φτωχό οδικό δίκτυο. Κακοί δρόμοι, πολλές στροφές, κακή ποιότητα ασφάλτου. Και όχι άσφαλτο σε πολλά μέρη. Και όχι άσφαλτο εγώ, σε πολλά έτσι, μέρη. Το οποίο φέτος που το γύρισα είδα αρκετούς χωματόδρομους σε μέρη που ήθελα να φτάσω. Και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα ότι αν θα μείνει δρόμος ανοιχτός και σε κάποια φάση. Θυμάμαι τρίτη ή τέταρτη μέρα στην Εύβοια. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που υπήρχε ένας δρόμος ανοιχτός. Δηλαδή η φάση ήταν να αποκλειστεί τελείως πια. Η βόρειο Εύβοια, το πολύ βόρειο κομμάτι της Εύβοιας, από τον νότιο. Είχε μείνει ένας δρόμος πια. Γιατί οι δρόμοι εκεί είναι δύσκολοι, είναι ζόρικοι. Είναι ζόρικοι, ναι, και αυτοί. Ξέρω. Εντάξει, και πέραν αυτού τώρα, όταν βλέπεις, ας πούμε, την εθνική, έτσι, να προσπαθούν να κρατήσουν αυτή την εθνική οδό, φεύγω από την Εύβοια και έρχομαι σε Αφίδνες. Να παρατάσσονται 20 πυροσβεστικά από τη μία πλευρά για να μην περάσει και μέσα σε κλάσμα δευτερόλεπτα να περνάει φωτιά από την άλλη με τις κάφτρες. Καταλαβαίνεις ότι και το να κρατήσει ένα δρόμο ανοιχτό είναι mission impossible κάποια στιγμή. Έτσι. Πέρασε πάρα πολλά μέτρα από πάνω και πάρα πολύ γρήγορα. Επειδή έτυχε να βλέπω. Είδα αρκετά τηλεόραση για τις πυρκαγιές. Δηλαδή η τηλεόραση άνοιξε μόνο για τις πυρκαγιές για να ενημερωθώ τι γίνεται. Και για να δω μετά στους Ολυμπιακούς αγώνες και τέτοια. Αλλά εκείνες τις μέρες, επειδή πόνεσε η ψυχή μου, ήθελα να δω. Είχα την ελπίδα να μπορέσει αυτό το πράγμα να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, ας πούμε, και με όσο γίνεται μικρότερο κόστος σε δάση, δέντρα και σπίτια των ανθρώπων κλπ. Και προφανώς και σε ανθρώπινες ζωές που ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες. Αλλά ο τρόπος που πέρασε η φωτιά πάνω από την Εθνική Οδό, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπου, ήταν κινηματογραφικός. Γιατί σου λέω, ήταν η κάμερα και είναι εδώ οι άνθρωποι και προσπαθούν να αποτρέψουν τη φωτιά από το να περάσει την Εθνική. Και βλέπεις παραταγμένα τα πυροσβεστικά και τις υδροφόρες. Και ξαφνικά κάνει η κάμερα ένα αριστερά και βλέπεις τη φωτιά από την άμπλια της Εθνικής. Ναι. Σε ντετέ όλο αυτό. Ναι. Εντάξει. Τρομερό γενικό. Τέλος πάντων. Ναι. Το έχετε φάει στη μάπα όλοι. Εντάξει, το έχουμε φάει όλο αυτό, τέλος πάντων. Ήταν η δυστυχία του καλοκαιριού. Μια αναφορά και ένα πράγμα που δεν ξέρεις, τόσο όσο συνεχίζεται. Δεν... Α, καλά, ναι. Έχουμε και τα σημερινά μέτωπα και τέλος πάντων. Γενικώς. Κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους που έχουν εκεί τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και τις δουλειές τους και που δεν ξέρουν τους ξημερών. Κουράγιο. Κουράγιο και μακάρι να στηριχτούν από όλους. Κράτος, εμάς, τους δικούς τους, τους γύρω, τους παραπέρα, τον τουρισμό, το οποιονδήποτε μπορεί να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Δύσκολα πράγματα. Γιατί δεν είναι το σπίτι σώθηκε, για παράδειγμα. Ή κάποιον ανθρώπων το σπίτι είχε μερικές καταστροφές κτλ. Είναι το αύριο για τον κτηνοτρόφο, για τον υλοτόμο, για τον Γιώργο, για αυτόν που είχε ένα σπίτι και τον νίκιαζε, για αυτόν που είχε ένα μαγαζί και περιμένει τον τουρισμό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι για τα επόμενα χρόνια θα υποφέρουν. Δεν είναι ότι τελείωσε, έσβησε η φωτιά, σώθηκε το σπίτι. Πολύ ωραία. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα ως κοινωνία τοπική
τι κάνουμε χωρίς δέντρα, τι κάνουμε χωρίς, ξέρεις, χώρο να βάλουμε τα ζωντανά να βοσκήσουν, χωρίς καλλιέργειες, χωρίς, ξέρω, μαζεύαμε την ρητίνη από τα δέντρα. Δεν υπάρχουν πια δέντρα να μαζεύσουμε ρητίνη. Δεν υπάρχουν πια ξύλα να κόψουμε και να πουλήσουμε. Ξέρεις, είναι μια ολόκληρη, είναι διάφορα κομμάτια της τοπικής κοινωνίας τα οποία δεν ξέρω τι θα κάνουν αύριο. Το μισό μέλι της χώρας παραγόταν εκεί. Εντάξει, το μέλι επίσης, βέβαια. Βέβαια. Τίποτα, είναι απίστευτα. Απίστευτα δύσκολη κατάσταση. Είναι αυτό που λες, δεν είναι μόνο το μερικό, είναι και το γενικότερο. Να προσπαθήσω να το ξανακάνω σε έναν καμένο τόπο. Δεν είναι ένα καμένο τόπο, ξέρεις, ένα καμένο δάσος. Είναι ολοσχερός. Είναι μια τεράστια έκταση καμένη. Ναι. Δηλαδή φεύγεις τα καμένα και πρέπει να ταξιδέψεις μια ώρα για να βρεις μη καμένο. Πώς θα το πω, δηλαδή. Κουράγιο και στους ανθρώπους και μακάρι να βρουν την ανακούφιση και την βοήθεια που τους αξίζει και τους αρμόζει για να μπορέσουν να αρθοποδήσουν το συντομότερο δυνατό και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Αυτό. Και σέβα σε όλους όσοι βοηθήσανε. Οπωσδήποτε. Σε όλους όσοι πήγανε. Δεν χρειάζεται να τους ονοματίσουμε. Σε όλους όσοι μαζέψανε λεφτά. Προϊόντα, τρόφιμα, ειδικό της ανάγκης. Φάρμακα, ρούχα και τα στείλαν. Γίνανε πολλά πράγματα σε πολλές πόλεις. Σε όσους έτρεξαν με τις βάρκες και τα καΐκια να μαζέψουν κόσμο. Δηλαδή είναι πάρα πολλοίς κόσμος που βοήθησε χωρίς απαραίτητα να γίνει πρωτοσέλιδο και ρεπορτάζ. Όχι, και ήταν και ζωτική σημασία. Ήταν άνθρωποι που ξέραν την περιοχή. Επειδή νομίζω ότι έγινε γνωστή και ήταν φανερή η ασυνεννοησία, τέλος πάντων, και η κρατική ανεπάρκεια σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Άνθρωποι πηγαίναν πυροσβέστες σε κρουνούς για να βάλουν μάνικες. Δηλαδή, άνθρωποι βοήθησαν καθοριστικά στο να κασκαλάς να μην έχουμε νεκρούς. Και μπας δώσει να περιοριστεί η έκταση αυτού του πράγματος όσο το δυνατόν γινόταν. Και άνθρωποι οι οποίοι μείναν στα σπίτια τους, σώσαν τα σπίτια τους, τα ξέρετε, μην τα ξαναλέμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τεράστιο σεβασμός και υπόκληση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει. Και ας σταματήσουμε την κουβέντα εδώ τώρα, γιατί μετά και στην επόμενη κουβέντα είναι ποιος τι έκανε αυτό, ποιος έβαλε τις φωτιές, τι έκανε αυτό, αου. Εντάξει, άλλη κουβέντα, η οποία νομίζω ότι δεν αφορά αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν νομίζω. Θα τα βρει η υπηρεσία. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, ελπίζω να τα βρει η υπηρεσία και ελπίζω, επειδή είμαστε μια χώρα Πεύκου και η Εύβοια είναι ένα νησί Πεύκου, αυτό ήταν και το δράμα της Εύβοιας. Ότι η Εύβοια ήταν ένα νησί Τίγκα στα Πεύκα. Το Πεύκο είναι πυρητιδα αποθήκη. Είναι πυρητιδα αποθήκη από μόνο του. Δεν σκεφτόμουν τώρα, ήμουν στα Γιάννα και τριγύριζα και έβλεπα, ξέρεις, τα πλατάνια και τα έλατα. Λέω ότι, έλεγα ότι, κοίταξε να δεις, λέω, αν και ανέπια μια φωτιά εδώ, πόσο διαφορετικά θα ήταν. Δηλαδή, πόσο διαφορετικά είναι τα δυνανά να έχεις τύχη εντός εισαγωγικών, γιατί όταν μιλάω για φωτιά δεν υπάρχει τύχη πουθενά. Έτσι. Να έχεις πλατάνια ή έλατα. Είτε δεν καίγονται καθόλου, είτε είναι βραδύκαυστα πάρα πολύ και τα προλαβαίνεις. Και όταν έχεις Πεύκα, δεν υπάρχει. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να βρει φωτιά για να αναπτυχθεί, το καλύτερο για τη φωτιά, δηλαδή, είναι το Πεύκο. Ναι. Τίποτα. Το Πεύκο είναι κανόνι φωτιάς. Τέλος. Και η Εύβοια είναι Τίγκα στο Πεύκο. Αυτό. Αυτή ήταν η δυστυχία. Αυτή ήταν η δυστυχία και αυτή ήταν η μεγάλη. Γενικά η Ελλάδα είναι Τίγκα στο Πεύκο. Ναι, απλώς κάπου διάβαζα η Εύβοια είναι ότι... και πυκνόφυτη και πολύ πευκόφυτη. Κάπου διάβαζα ότι ήταν μια μόδα της δεκαετίας του 50 και του 60 όταν θέλαμε, ξέρεις, να φυτέψουμε δέντρα. Σου λέει βάζουμε πεύκα τα οποία είναι όμορφα, σωστό. Αναπτύσσονται γρήγορα. Σωστό. Πυκνώνουν πάρα πολύ τα σπίτια τα λοιπά. Και την πατάμε, και την πατάμε έτσι. Γιατί αυτά τα πεύκα έχουν και την τάση να είναι πολύ επεκτατικά στο χώρο τους. Δηλαδή απλώνονται πάρα πολύ και το ένα δίπλα στο άλλο μετά φτιάχνουν αυτήν όλη τη συστοιχεία η οποία είναι ουσιαστικά απροσπέλαστο μετά στον άνθρωπο να περάσει. Τώρα που μάθαμε, ας φυτέψουμε καλύτερα. Τώρα ας φυτέψουμε κάποιο πρόγραμμα και με δέντρα τα οποία. Γενικώς ας φυτέψουμε έτσι. Γιατί σε 10 μέρες χάθηκε το 10% του δασκόπλου της χώρας. Είναι. Σου τρυπάει το κεφάλι ο αριθμός. Ναι. Σου τρυπάει το κεφάλι το ποσοστό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10:30. Πρώτο δελτίο πολιτικών ειδήσεων για το 2 ώρο αυτό. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Έτσι. Τώρα μάλιστα. Τώρα ναι, τώρα ξεκινήσαμε. Καλή εβδομάδα, καλή. Εντάξει, τα πάμε τα υπόλοιπα. Καλό χειμώνα. Παναγιά, χθεσινή, χειμώνα, ξέρω εγώ κτλ. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η πρώτη μέρα της 18ης σεζόν του Fight Club.
εδώ στον Big Win Sport FM στους 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Μετά Τάκη Μπουλή στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς με τους εξής τρόπους: από το κινητό σας τηλέφωνο γραφετέ σούπερ, αφήνετε ένα διάστημα το μήνυμά σας, όπως όλοι στο 1969, 031 το ευρώ η χρέωση, ίντερνετικά sportfm.gr. Στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player μαζί του η φόρμα, μία φόρμα, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε, από εκεί και πέρα στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Τα email σας fightclub2.0, γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, στο YouTube, τι άλλο, fightclub2001 στο Instagram και κάτι άλλο ήτανε. Κάτι, εν πάση περιπτώσει, και fightclub.gr, το site της εκπομπής με πολλά καλούδια μέσα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης στα μικρόφωνα. Και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, όσο και να το καθυστερώ, όσο και να καθυστερώ αυτή την κουβέντα, αυτή η κουβέντα θα συμβεί. Θα την ξεκινήσω μόνος μου. Κάπεδι φάρα μέση Βαρκελόνη. Κάπεδι. Κάπεδι. Θες να μιλήσουμε για αυτήν την αστειότητα? Κάπεδι φάραμε. Για αυτή την αστειότητα να μιλήσουμε. Αστειότητα. Την αστειότητα της αποχώρησης του Μέση και των λιγμών συνέντευξης τύπου. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ναι, και καλή Παναγιά στον κύριο Τσικουτίνη, πώς τον λένε. Ποιον? Τσικουτίνη, κάπως έτσι, έχει ένα μυστήριο μεσαίο. Τι Τσικουτίνη? Έχει ένα μυστήριο μεσαίο όνομα, θες να το βρω ο τώρα. Μέση. Ναι. Πότε το βρήκε? Πάντα το είχε. Γιατί δεν το ξέραμε? Γιατί εσύ δεν ασχολείσαι. Εσύ, εσύ που ασχολείσαι, γιατί δεν το ήξερε? Εσύ που ασχολείσαι, γιατί δεν το ήξερε? Μήπως είναι Πασαλίνη το μεσαίο όνομα? Φαντάζεσαι να ήταν Λιονέλ Πασαλίνη Μέση? Δεν ήταν πάρα πολύ ταιριαστό. Ναι. Πώς το διάλεγε, γιατί δεν το βλέπω? Ξέρω τώρα. Εγώ, γιατί το ονειρεύτηκες. Όχι, δεν το ονειρεύτηκα. Τσικουλίνη. Κουτσιτίνη, Τσικουτίνη, κάπως έτσι είναι. Πασαλίνη. Κάτσε, θα το βρω. Περίμενε. Μέση Κουτσιτίνη, ορίστε, καλά το έλεγα. Κουτσιτίνη. Λιονέλ Αντρές, Μέση Κουτσιτίνη. Καλά, καλά το θυμάμαι. Καλά, τι γίνεται. Λοιπόν, για πες. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον κύριο Μέση. Στον κύριο Κουτσιτίνη. Στον κύριο Μπόρμπα. Στον κύριο Μπόρμπα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον κύριο Μπόρμπα και στη συνέχεια της καριέρας του. Στον παίχτη με το 30 στην πλάτη. Κοίταξε. Δεν έχω τα 34 χρόνων άνθρωποι τώρα. Ναι. Εντάξει, κρατήσαμε τον Πικέ έτσι χαριστικά που είναι ίδια ηλικία. Δεν σα χάλασε που κάρφω στον κολλάκι το πρώτο. Που είναι ίδια ηλικία. Θα φτάσουμε εκεί. Εντάξει, δεν είμαστε μόνοι καβλάντιδες που κάναμε την κουβέντα για τον Μπρέθουιτ και το 10. Το σταματήσαν τον Μπρέθουιτ στο δρόμο. Ναι, ναι, βεβαίως. Θέλω να πω, οι καβλάντιδες, οι πραγματικοί, οι original, οι καταλανοί καβλάντιδες σταματήσαν και του λένε Μάρτιν, εσύ. Εσύ το 10. Και υπήρχε και άλλο ο οποίο ήταν γυμνό, έχω να σου πω, σε άλλο βίντεο που είδα. Και έτρεπε τις θηλές του. Γυμνός, τον είδε. Ίσως, όχι, δεν απαθανατίστηκε. Ωραία, σίγουρα ωραία. Το έκανε, ναι, αν ρωτάς. Ναι. Λοιπόν, ο οποίο είχε το 12 γραμμένο στην πλάτη πίσω με μαρκαδόρο. Με αίμα, ναι. Και σταμάτησε αυτοκίνητο Braithwaite, αποθέωση και τέτοια. Με το 12 στην πλάτη, το νέο νούμερο του Μάρτιν Braithwaite, έτσι. Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, τι θες να πούμε για τον 34χρονο Αργεντινό, για τον κύριο Μπόρμπα? Θέλω να πω για τον κύριο Πασαλίνη, με όλη αυτή την. Εν πάση περιπτώσει, την αστεία θεατρική παράσταση που στήθηκε κατά την αποχώρησή του με τα κλάματα κτλ. Το βρήκα, ξέρεις, ένα πράγμα. Τρομερά, ας πούμε, πώς το πω, θα έλεγα αστείο, αλλά δεν ήταν καν αστείο. Γίνεται όλη αυτή η ιστορία η οποία έγινε. Να. Συμφωνούμε σε μείωση και τα λοιπά. Ναι, αυτά να υπογράψουμε. Τελικά δεν μπορούμε. Να. Δεν μας αφήνει η Λαλίγκα, είναι τα έξοδα πολλά κλπ. Μάλιστα. Προαναγγέλνουμε συνέντευξη τύπου για να πούμε για την αποχώρηση ως Λιονέλ Πασαλίνη Μέση. Να. Και κλαίμε μαύρο δάκρυ. Λες και μας έδιωξε κάποιος από την ομάδα. Λες και δεν ήταν δική μας επιλογή να φύγουμε. Να. Και λέω εγώ τώρα. Λιονέλ Πασαλίνη Μέση. Να. Αγαπάς την ομάδα, το ξέρουμε, την πόλη, τον κόσμο, τόσα χρόνια κτλ. Βγες σαν πρώτος μάγκας και πες, εγώ θα παίξω εδώ με το συμβόλαιο με 1000 ευρώ το μήνα. Για ένα χρόνο. Για να μπορέσει η ομάδα να ορθοποδήσει. Τα κάνατε σκατά όλο αυτό το καιρό και έχει φτάσει το χρέος εκεί που έχει φτάσει. Και όταν έχει λεφτά, μου τα δίνετε. Γιατί είμαι σύμβολο για την ομάδα, γιατί έχω βγάλει κάνα δις όλα αυτά τα χρόνια από την ομάδα και γιατί, εάν μείνω έτσι, θα ξεφυτρώσουν 35 αγάλματά μου την επόμενη μέρα στα κεντρικά σημεία της Βαρκελόνης. Yeah.
και θα έρθουν και 520.000 χορηγοί να μου κάνουν, ας πούμε, συμβόλαιο για διαφήμιση για να στηρίξουν τον καημένο πτωχό Λιονέλ Μέση που θα πάρει ένα, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ το μήνα για να βάλει πλάτη για την αγαμένη ομάδα. Μην κάθεσαι και μην ξοκλές όταν φεύγεις για να πας στη μοναδική άλλη ομάδα που σου δώσει 50 εκατομμύρια πλάς το χρόνο στα 34 σου, λες και είσαι κανένα φτωχό παιδί, ας πούμε, και σου λείπουν τα λεφτά και πάει να φτιάξεις τη σύνταξή σου. Ή φύγε εξωπροπώς και πες, παιδιά, οκ, okay, ζήσαμε καλά εδώ, πολύ ωραία, μια χαρά κτλ. Αλλά η ομάδα έχει, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να με κρατήσει. Πάω κάπου αλλού να παίξω 2 χρόνια μπάλα, ας πούμε, που έχουν να μου τα δώσουν. Ή πες, μένω χωρίς λεφτά, ρε αδερφέ. Γιατί είμαι καρδιά μου πλαογκράνα. Τι μου βγαίνει και μου κλαις, ας πούμε, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη. Εσύ την πήρες την απόφαση τελικά. Σου είπαν οι άλλοι, παιδιά, δεν γίνεται τη μείωση να μείνει. Βγες και πες κάτι αφού την αγαπάς την ομάδα και την πόλη. Μένω τζάμπα. Ναι. Λέω εγώ. Ολοκλήρωσες. Βεβαίως, παρακαλώ, θα σε διακόψω να ξέρεις οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Ευχαριστώ. Το τι έχει συμβεί δεν το ξέρουμε. Ο Λαπόρτα είπε ότι ούτε τσάμπα να έπαιζε δεν θα μπορούσε να μείνει. Αυτό είπε ο Λαπόρτα. Δεν το πω Μέση. Το είπε ο Λαπόρτα. Είπε ότι ακόμα και αν δεν τον πληρώναμε καθόλου, πάλι δεν έβγαινε η ομάδα. Οπότε η ερώτηση είναι γιατί μπήκατε σε κουβέντες στην περίπτωση αυτή. Παπαριές είναι αυτά τα πράγματα. Όπως άλλοι κάνανε μείωση και έμειναν. Ναι. Και όπως κάποιοι παίχτες αποκτήθηκαν το καλοκαίρι. Ναι. Με την ίδια λογική, αν είναι να μείνει τζάμπα, βασικά, θα μπορούσε να μείνει. Για να δηλώσει 6 παίχτες στην Μπαρτσελόνα, έπρεπε να κάνει τη μείωση 50% πικέ. Ναι. Να δηλώσει 6 παίχτες. Ναι. Ένα παίχτης θα μείνει τζάμπα, λοιπόν, τι θα επιβάρυνε τον κρατικό κορβάνα. Δεν γνωρίζω τις διαβολικές λεπτομέρειες. Εντάξει. Πώς το λένε. Ναι, παιδιά, δεν γίνονταν να παίξει την Μπάρτσα από την τζάμπα. Ναι. Ναι. Το συμβόλαιο δεν είχε, έχει λυθεί. Του κάνει ένα συμβόλαιο από την αρχή με 1.000 ευρώ το μήνα. Πώς δεν μπορεί να παίξει. Δουλευόμαστε τώρα. Θέλετε και τα λέτε αυτά τα πράγματα. Δεν είχε συμβόλαιο ενισχύ που έπρεπε να γίνει μείωση. Είχε τελειώσει συμβόλαιό του. Ναι, σωστά. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πρέπει να σου πω το εξής. Πριν γίνουν οι ανακοινώσεις, ναι, καθόμουν και σκεφτόμουν και μάλιστα συζητούσαμε ένα φίλο και το συζητήσαμε και αρκετή ώρα στο τηλέφωνο. Mm-hmm. Και πραγματικά προσπαθούσαμε να αναλύσουμε το θέμα από όλες τις πλευρές. Mm-hmm. Και εγώ είχα καταλήξει ότι. Σκεφτόμουν έτσι όπως είναι τα πράγματα. Του λέω, αν δεν μείνει στην Μπαρσελόνα, λέω, δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Πραγματικά λέω, ή θα μείνει στην Μπαρσελόνα ή θα γυρίσει στη Νιούελς. Λέω, δεν βλέπω κανέναν τρόπο να πάει κάπου αλλού. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ναι. Αλήθεια, εκεί είχα. Ναι, 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 όχι. Εκεί είχα καταλάβει. Η ρομαντική ψυχή σου την πιστεύω ότι το είπα αυτό. Εκεί είχα. Ναι. Γιατί έλεγα εσύ. Ναι, οκ, okay, γιατί. Πού να πάει. Δεν υπάρχει ομάδα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ομάδα στην Ευρώπη. Δηλαδή, το μόνο σκεφτόμουν. Στην Αγγλία, αλλά πάλι λέω, γιατί να πάει στην Αγγλία. Το βλέπεις από 2-3 πλευρές διαφορετικές. Δηλαδή, δεν σου περάσει πάρει καθόλου το μυαλό. Προφανώς μου πέρασε, αλλά δεν κολλάει και δεν κολλάει πάρει προφανώς. Πουθενά δεν κολλάει πάρει. Τι εννοείς. Ενώ και τώρα που το πει δεν κολλάει πάρει πουθενά. Δεν κολλάει πουθενά σε κανένα σημείο πάρει. Γιατί δεν κολλάει. Γιατί δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Πώς να το πω. Δεν κολλάει. Στο δικό σου δεν κολλάει, στη Λαλίγκα κολυμπάει. Ρε, εντάξει. Τι μου λες τώρα. Ρέση, να το συζητήσουμε. Ναι, πρέπει, να το συζητήσουμε. Ναι, ναι, να το συζητάμε. Ναι, ναι. Λέω λοιπόν ότι. Προσπαθείς να δεις το θέμα λογικά. Mm-hmm. Ο Μέση είναι 18 χρόνια στη Βαρκελόνη. Ναι. Εντάξει. Περισσότερα από τα μισά της ζωής του. Ναι. Και είναι Βαρκελονέζος, δεν είναι. Είναι Αργεντινοβαρκελονέζος. Ναι, ναι, ναι. Τα παιδιά του είναι Ισπανοί. Ισπανοαργεντινοί παρά Αργεντινοϊσπανοί. Να το πούμε έτσι. Έτσι. Φάνηκε άλλωστε. Είδαμε τα μούτρα τους στις φωτογραφίες στο Parc des Princes. Εντάξει. Που έλεγε ο Κελαφίνη, έχει συνέντευξη τύπου. Αισθάνθηκε την ανάγκη να πει κάτι για τα παιδιά. Βλέπω τα παιδιά, βλέπω τη γυναίκα σου εδώ χαρούμενη. Και τα παιδιά σου. Και τα παιδιά σου. Και οι μαύρες δικές μου είναι. Λοιπόν, τα παιδιά του όλα. Μούτρα και τέτοια. Λοιπόν, και σκέφτησε το εξής τώρα. Λοιπόν, εγώ λέω ότι ο Μέση. Ήθελα να μείνει στην Μπαρσελόνα. Αυτό φαινόταν στην αρχή. Ήθελα να μείνει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έγινε. Ναι. Αλήθεια, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά χρονικά για να δούμε ποιος ακριβώς ήταν ο εκβιασμός του Τέμπας, τι ακριβώς μπορούσε να κάνει ο Λαπόρτα και τι έκανε, και αν ήταν τόσο ηρωικό αυτό το αρνούμε να υποθηκεύσω την Μπαρσελόνα για 50 χρόνια, mm-hmm, κτλ. Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς
για να το δούμε αυτό το πράγμα. Πίσω από εγώ αυτό... δεν κατηγορώ κανέναν, πρόσεξε. Θέλω να πω ούτε το Μέση κατηγορώ για την επιλογή του. Το μόνο που κατηγορώ είναι όλο αυτό το θεατράλε της συνέντευξης. Τίποτα άλλο. Ναι. Αν είναι να φύγεις, φέρεις αξιοπρεπώς. Αν είναι να μείνεις, μένεις με την καρδιά σου και τελειώνει εκεί η ιστορία. Εμένα με το θεατράλε, λοιπόν, για να φτάσω και να, ναι. Να μην χάσω τον ιρμό μου σε αυτήν την ιστορία, γιατί έχει τρομερό ενδιαφέρον. Αυτό το θεατράλε, λοιπόν, αυτό που εσύ λες θεατράλε, εμένα μου δείχνει κάτι το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Ναι. Μου δείχνει ότι... δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω. Έχω πιστεύω ότι ο Μέση δεν ήθελε να φύγει από την Μπαρσελόνα. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν ήθελε να παίξει και δωρεάν όμως. Είναι βέβαιο αυτό. Okay. Είναι βέβαιο αυτό. Παρότι... δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Είναι προφανές αν έχει ανάγκη ο Μέση χρήματα ή όχι. Από την άλλη, πάμε τώρα λίγο πέρα από το Μέση. Πάμε στο προϊόν πια. Να. Και στους χορηγούς. Η ουσία λοιπόν δεν ήταν αν ο Μέση θα πάρει τα 15 εκατομμύρια της Μπαρσελόνα το χρόνο, τα 20, τα 30, αλλά τα παραπέρα να. Που παίρνει από τους χορηγούς του και πού θα μπορούσε να τα πάρει αυτά τα χρήματα. Προφανώς μπορούσε να τα πάρει στην Παρή. Και δεν μπορούσε να τα πάρει στην Μπαρσελόνα. Προφανώς θα μπορούσε να τα πάρει και με το παραπάνω στην Μπαρσελόνα. Προφανώς οι χορηγοί πιέσαν ενδεχομένως πιέσαν τον μπαμπά και του είπαν: κοίταξε, αφού δεν αυτό και τα λοιπά και δεν μπορούμε, μια ωραία καινούργια αγορά, το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, Παρίσι, λεφτά, όλα αυτά, η Nike, Αυτό έχει να κάνει με το. Παιδιά, δεν θα μείνει στη Βαρκελόνη, άρα συζητάμε με τους χορηγούς το επόμενο βήμα. Δεν έχει να κάνει με την απόφαση που ελήφθη σχετικά με την Μπαρσελόνα και τον ίδιο. Ναι. Η κουβέντα για τους χορηγούς γίνεται μετά. Δεν γίνεται πριν. Πιστεύω ότι υπήρχε πίεση από εκεί. Αν συνέχισε στην Μπαρσελόνα, εγώ πιστεύω οι χορηγοί αυτοί και άλλοι τόσοι ήταν δίπλα του. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ξαναλέω ότι δεν έχει. Επειδή κάποιοι λένε και α και ου και γιατί με αυτό και να παίξει τζάμπα. Δεν λέω καν να παίξει τζάμπα. Λέω αφού τον πείραξε τόσο πολύ να. Το ότι φεύγει, αν ήθελε τόσο πολύ να μείνει και έχοντας βγάλει πάρα πολλά χρήματα, θα μπορούσε να πει ένα χρόνο βάζω πλάτη να. Και παίζω με μηδενικό συμβόλαιο, παίζω με 1.000 ευρώ το μήνα, παίζω με οτιδήποτε. Όπως έκανε ο Χωσέ Μπατσεμπερία, π.χ. Όχι, να μιλήσουμε για μια ομάδα. Ωραία. Του ίδιου πρωταθλήματος. Ο Χωσέ Μπατσεμπερία, που τον ξέρουμε. Εντάξει. Όλοι. Να μην πούμε τον Ταδεχείο. Ο Χωσέ Μπατσεμπερία το έκανε στην αθλητική. Εγώ σου λέω, πιστεύω θα γινόταν ήρωα τη Βαρκελόνη, θα χτίζανε αγάλματά του παντού από, από τη λατρεία για το πράγμα που έκανε. Άρα σε τι συμπέρασμα καταλήγει. Συμφωνώ ότι έκανε και εγώ αυτή τη σκέψη. Πού σε οδηγεί αυτή η σκέψη, είναι το ερώτημα. Πού σε οδηγεί αυτή η σκέψη. Ο Μέση δεν είναι Ρονάλντο. Με οδηγεί στο γεγονός, στη σκέψη ότι είναι άνθρωπος που μετράει τα χρήματα. Ναι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Okay. Μετράει τα χρήματα παραπάνω από την αγάπη ή από το δέσιμο που έχει με την ομάδα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνω. Okay. Σεβαστό. Δεν το κατακρίνω, έτσι. Επαγγελματίας είναι, θεωρεί ότι έχει ακόμα 2-3 χρόνια να βγάλει καλά χρήματα παίζοντας ποδόσφαιρο και δικαιολογώντας αυτά τα χρήματα. Ναι. Είναι απόλυτα σεβαστό και απόλυτα θεμητό. Απλά δεν χρειάζεται να γίνει αυτό μέσω κλαμάτων, με σκουπίζω μιξούλα, κάνω. Παίρνεις μια απόφαση, υποστήριξε την με αξιοπρέπεια και με σθένος και με παρησία και πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα χρόνια. Πάω παρακάτω. Ναι. Αυτό λέω μόνο. Για κάποιος ο Μέση δεν είναι πρόσωπο, αλλά μια ολόκληρη επιχείρηση με ένα στόλο συνεργατών, που θα είχα να το βάζω με το Μέλιαν ο Μέση. Είναι με τσάμπα. Και... άλλος λέει ότι ακόμα και από ότι δεν είχε συμβόλαιο, δεν μπορεί να του κάνει μείωση 150%. Εάν πηγαίναν στη Λα Λίγκα και ζητούσαν αυτό το πράγμα για το πρεστίζ του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Το πρεστίζ του αθλήματος. Και του Ισπανικού Πρωταθλήματος, γι' αυτό λέω Λα Λίγκα. Ναι. Δεν θα υπήρχε άνθρωπος που δεν θα έβρισκε έναν τρόπο να μείνει ο Μέση, του οποίου το συμβόλαιο είχε λήξει, αν το ήθελε και ο ίδιος και η ομάδα. Θα βρίσκαν τη λύση, φαντάζομαι. Δεν ετέθη ποτέ αυτό το θέμα. Το να μείνει τζάμπα. Και εγώ φαντάζομαι ότι θα τη βρίσκει καν τη λύση. Ετέθη θέμα μείωση. Όχι θέμα παίζω τζάμπα. Οπότε πάμε λοιπόν παραπέρα, επειδή τώρα το τηλεφωνούσε, ήθελα να καταλήξω εκεί. Ήθελα να καταλήξω εκεί και να συζητήσουμε. Εγώ δεν πιστεύω λοιπόν ότι ο Μέση το έκανε για τα χρήματα. Okay. Δεν το έκανε για τα χρήματα. Ενώ ότι δεν ήταν το πρώτο του μέλημα τα χρήματα. Να σου το πω έτσι. Δεν ήταν το πρώτο του μέλημα. Τι ήταν το πρώτο του μέλημα, αφού είναι τα χρήματα. Εκ των πραγμάτων μιλάω. Ποιο ήταν το πρώτο του μέλημα, λοιπόν. Δεν ξέρω. Αν δεν είναι τα χρήματα, γιατί πήγε σε μια ομάδα που μπορεί να του δώσει πολλά χρήματα. Δεν πήγε σε μια ομάδα που γούσταρε να πάει. Στη Newell's, σε ένα πρωτάθλημα άλλο, μια μικρότερη. Κάτι, ρε παιδί μου. Πήγε σε μια ομάδα που μπορούσε να το εξασφαλίσει πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι
οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρήματα, από ένα σημείο και μετά έχουν ως μεγαλύτερο κίνητρο για τα πράγματα που κάνουν κάτι συναισθηματικό και όχι κάτι υλικό. Από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή κάτι τους πειράζει, κάτι δεν νιώθω καλά, κάτι σπάει και σου λένε και εσάς το διάλο, ας πούμε. Τι μπορεί να έχει σπάσει? Εγώ θέλω να σταθώ και σε μια άλλη αστειότητα. Να. Γιατί ξέρεις, είναι μια αστειότητα η συνέντευξη τύπου και όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια δεύτερη αστειότητα η οποία για μένα είναι πιο σοβαρή. Μέσα στα όσα είπε ο Μέση, είπε: εγώ πέρυσι ήθελα να φύγω, ναι, και αλλά έμεινα, αλλά φέτος ήθελα να μείνω, αλλά φεύγω. Ναι. Αυτό είναι αστείο. Δηλαδή, πέρυσι χαλάει τον κόσμο για να φύγει, έχει κατεβάσει τα μούτρα μέχρι το πάτωμα. Ναι, εντάξει, αλλά έχει συμβόλαιο. Ψάχνει να φύγει, αλλά έχει συμβόλαιο. Και φέτος θέλει να μας πει, που είναι η συνέχεια της περσινής χρονιάς, πόσο πολύ ήθελα να μείνω, αλλά τελικά έφυγα και πήγα και πήρα τα 50 εκατομμύρια του κελάι φύ. Ναι. Δεν κολλάει, ρε φίλε. Γι' αυτό σου λέω το πρώτο πράγμα είναι τα χρήματα. Ναι. Γιατί είναι μια διάθεση που έχει δείξει από πέρυσι, έμεινε με το στανιό. Θυμάσαι όλη την πολεμική που ξεσηκώθηκε, ψάχνανε οι νομικοί να βρουν τρόπο αν μπορεί να φύγει, δεν μπορεί να φύγει, χωρίς να χρειαστεί κάποια ομάδα πλέον στη ρήτρα. Έμεινε με το στανιό και τώρα που υπάρχει η ελευθερία του και υπάρχουν και τα λεφτά της Παρί, έφυγε. Πολύ καλά έκανε. Μην βγαίνεις και μας το παίζεις τώρα, κλαίω, κάνω ράνο και πόσο άσχημα νιώθω που φεύγω, αφού από πέρυσι ψάχνεις να φύγεις. Μην τρελαθούμε κιόλας. Γι' αυτό σου λέω υπάρχει μια αλληλουχία αστειότητας. Κατ' εμέ. Ναι. Αυτό. Η ιστορία του Τέμπας λοιπόν με το δάνειο το περίφημο είναι επίσης μια βρωμερή ιστορία, πρέπει να πω. Δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει τον Μέση. Κατά τον Λαπόρτα επηρεάζει πάρα πολύ. Okay. Είναι μια πολύ βρωμερή ιστορία. Mm-hmm. Και από τις δύο πλευρές, πρέπει να πω. Δηλαδή και από τη Λίγκα, η οποία θέλει κατά κάποιο τρόπο να ξαναφέρει τα πρόβατα στο Μαντρί δεμένα για 50 χρόνια. Θυμίζω επίσης, όχι θυμίζω, προσθέτω ότι σήμερα τα εννέα πρώην Απολολό τα πρόβατα εκκίνησαν τις νομικές διαδικασίες για να επανέλθουν στην ECA. Mm. Έτσι. Να το πούμε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ότι έχει διαλυθεί, δεν ήταν μόνο ότι οι 9 από τις 12 αποχωρήσαν από την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, ήταν τα μετέωρες, θυμάστε, με απειλές, τιμωρίες, τα λοιπά. Σήμερα λοιπόν ανακοινώθηκε ότι όλες υπέγραψαν τα νομικά χαρτιά σύμφωνα προς σύμφωνα, ότι επιστρέφουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων. Άρα γυρίσαμε, όμως οι τρεις ομάδες έχουν παραμείνει. Οι τρεις έχουμε παραμείνει, θυμίζω. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε δικαιωθεί και δικαστικά. Ναι, θυμίζω επίσης ότι ο Κελαϊφή έχει πάρει τη θέση του Ανιέλη ως επικεφαλής. Ναι. Εκεί. Τα λέω όλα αυτά λίγο μαζί. Και αναρωτιέμαι λοιπόν, αλλά πάλι είμαστε πολύ κοντά χρονικά εκεί. Mm-hmm. Μήπως, όχι στο πολύ, αλλά στο κοντινό βάθος αυτής της ιστορίας, υπάρχει μια κολεγιά των τριών αυτών, η οποία έχει ένα μέλλον προδιαγεγραμμένο για αυτούς. Δηλαδή. Με Μέση, χωρίς Μέση, με οποιονδήποτε άλλον. Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα η οποία θα γίνει. Και ότι δεν θα δεχτούμε ό,τι και να μας δώσει, γιατί εμείς θα την κάνουμε. Δεν ξέρω, ρε, ναι. Πια. Τέλος πάντων. Okay. Οκ. Θα δείξει. Τέλος πάντων. Όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, είναι. Εντάξει. Κουβέντες. Εν πάση περιπτώσει, στην ουσία του θέματος έχει σημασία παρά αυτό πώς θα προσαρμοστεί η οικογένεια του Μέση και δεν είναι και λίγο μετά από 17 χρόνια κάπου να πηγαίνεις κάπου αλλού, έτσι, από μια πόλη σε μια άλλη. Είναι ένα θέμα. Έλα, αυτό. Μωρέ, τώρα, Βαρκελόνη, Παρίσι, τι είναι τώρα? Μια ωρίτσα με το αεροπλάνο είναι στην τελική ανάλυση. Δεν είναι και τα αεροπλάνα, δεν θα πάρουν και το αεροπλάνο τη γραμμή να πάνε. Θα πει ο Κελαϊφή, δώσ' τα παιδιά το Concorde μου να πεταχτούν μέχρι τη Βαρκελόνη να πάνε να δουν του φίλου του ή να μένουν εκεί και να πηγαίνουν και το λίγο μετά τον αγώνα. Εκεί θα τα χαλάσουμε τώρα. Δίνουμε τώρα, ξέρεις, δύο στρέμματα λεφτά. Θα τα χαλάσουμε τώρα στο πήγαινε έλα στη Βαρκελόνη, Παρίσι. Λε και έχει πάει να παίξει στην Οσάκα τη Ιαπωνία. Δίπλα είναι. Ωραίο το παράδειγμα που έδωσες. Γίνεται η Παρί πρώτο φαβόρι για το Champions League. Οπωσδήποτε. Δεν συζητάμε καν. Ναι. Εντάξει, μπορεί όλο αυτό το πράγμα που ξεκίνησε ρομαντικά κάποια στιγμή το Financial Fair Play να έχει πάει στα σκουπίδια. Καλά, ναι. Και να συζητάει πια. Δηλαδή, τα μάζεψε η UEFA και λέει: ναι, παιδιά, εκείνο το πράγμα το θυμάστε. Ξεχάστε το. Ναι. Θα κάνουμε salary cap κάποια στιγμή. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να πω ότι η Παύλου τη Παρί που έχει σκάσει ένα σκασμό λεφτά για όλους αυτούς τους τύπους έκανε τις πιο έξυπνες κινήσεις το καλοκαίρι, γιατί πήρε 4 από τους 5 παίκτες που πήρε ελεύθερους.
Δηλαδή, σωστό. Μιλάμε τώρα για ποδοσφαιρική ψαχμενιά. Την κοροϊδεύουμε, λέμε αυτό. Ντοναρούμα ελεύθερος. Βαϊνάλντουμ ελεύθερος. Σέρχιο Ράμος ελεύθερος. Μέση ελεύθερος. Μόνο για το Χακίμι, αν θυμάμαι καλά, έδωσε χρήματα και δεν ξέρω αν πήρε κανέναν άλλον. Δηλαδή, έκανε προσθήκες παιχτών που θα έπαιζαν σε οποιαδήποτε ομάδα του κόσμου βασική και του πήρε ελεύθερος. Ναι. Το ότι έδωσε σε μανατζαρέου, σε signing on fee κλπ. Είναι άλλη ιστορία. Δεν πήγε όμως να πει πάρε 100 εσύ για τον έναν, πάρε 100 εσύ για τον άλλο, πάρε 8. Ελεύθερους. Μάγκες. Μάγκες. Ναι, και πώς να μην είναι πρώτο φαβορί με αυτή την ομάδα. Αλλή μόνο. Εντάξει, και δεν είναι υπερβολική αυτή η ομάδα. Παιδιά, αν δεν το πάρετε και τώρα, εντάξει, παρατήστε μας και μην το ξανασυζητήσετε. Ναι. Αν δεν το πάρετε και τώρα, σωριστάξτε την, δηλαδή διαλύστε την ομάδα. Και αφήστε κανένα που ξέρει, ας πούμε, να πάει να το πάρει. Λοιπόν, okay, λοιπόν, κάνουμε μια μικρή και πολύ πάυση. Μεγάλη ευθύνη στην πλάτη του Ποτσετίνο, έτσι. Αυτό το πράγμα τεράστιο. Είναι σαν το μενίρ που κουβάλαγε ο Βελίξ. Έχει ένα μενίρ στην πλάτη του και επικοινωνεί με ένα μενίρ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να υπάρχει καμία άλλη κουβέντα πλην του τρέμπλη, του κουαντράμπλη. Ναι. Οτιδήποτε ναι. Υπάρχει διαθέσιμο πλέον πρέπει να, το πάρει. Λοιπόν, δέλτα αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι, επιστρέφουμε. Λοιπόν, Fight Club μέρος δεύτερο. Εντάξει, κουβέντα για τον Μέση μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον, αλλά. Θέλω απλώς πραγματικά να πω ότι πολλοί από εσάς που γράφετε με την απόλυτη βεβαιότητά σας βάζετε σε περαιτέρω αμφιβολία εμάς που αμφιβάλλουμε για το τι έχει γίνει. Αλλά αφού εσείς είστε τόσο βέβαιοι, κάτι θα ξέρετε. Κάτι θα ξέρετε. Δεν μπορεί. Ξέρουμε εμείς και δεν ξέρετε εσείς. Για όνομα, δεν θα μπορούσα ποτέ να ισχυριστώ το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση. Το κεφάλαιο Μέση για την Μπαρσελόνα κλείνει. Υπάρχει καινούριο σερίφι στην πόλη. Έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορία. Όταν τα λέγαμε εμείς εδώ πέρα, κάποιοι μας έλεγαν γραφικούς. Πρέπει να τα πούμε τώρα αυτά. Να τα πούμε, γιατί να μην τα πούμε. Φυσικά να τα πούμε. Φυσικά να τα πούμε. Είναι σαν αυτό που έχεις ένα φίλο που ξέρεις, προσπαθεί να κάνει κάτι. Τον είσαι ψιλογραμμένο, χάνεται και άμα κάνει, ξέρεις, κάτι και βγει λίγο στον αφρό, έρχεσαι μετά, έλα μωρέ, αρρώστια, πάντα πίστευα και τέτοια. Είστε αυτοί οι τύποι. Είστε αυτοί οι τύποι, γιατί δεν πιστεύατε. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Τώρα τι θα πείτε για το Μάρτιν Μπρέθουιτ. Τι θα πείτε τώρα. Θα πείτε τα λέγατε παιδιά. Ή θα πείτε, άρεση, πού είναι αυτό. Α, δεν μπορούσα να το πω. Γιατί κάποιοι πανηγυρίζετε και τη χάρπα του ποδοσφαίρου σκίσατε τα πρικιά σα για κάποιον τεπάι. Αλλά η πραγματική μεταγραφή είναι αυτός. Έτσι. Δεν είναι κανένας δεν πάει. Είναι αυτός ο αναγεννημένος. Είναι αυτός ο Φίνικας. Έτσι. Δύο γκολ, μία assist, τρία πόδια, μια μεγάλη σεζόν μπροστά. Έτσι. Μια σπουδαία σεζόν μπροστά, η οποία έρχεται με φυσικό ηγέτη πλέον της Μπαρσελόνα, τον Μάρτιν Μπρέθουιτ. Mm-hmm. Από τώρα και για πάντα, ουσιαστικά. Πολλοί έχετε βιαστεί να τον βαφτίσετε διάδοχο του Λόρδου Μπέντνερ. Δεν θα τολμούσαμε να προχωρήσουμε ακόμα σε τέτοιες ιερόσιλες συγκρίσεις. Νομίζω ότι ο Μάρτιν Μπρέθουιτ χαράζει το δικό του δρόμο και ενδεχομένως το δικό του όνομα να γραφτεί με πιο χρυσά γράμματα στην ιστορία από του Λόρδου. Εντάξει, ο Λόρδος είχε μας απασχολήσει και για αξιογωνιστικούς λόγους. Είναι αλήθεια πέρα από τους. Γιατί ο Μπρέθουιτ δεν μας απασχολεί για αξιογωνιστικούς λόγους, για τις επενδύσεις που έχει κάνει. Με τα ακίνητα, με το κοφτερό του μυαλό. Βεβαίως. Δεν καταλαβαίνω. Βεβαίως. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε φέτος. Εντάξει, λέγοντας για. Δεν θα σας λείψουν οι τριαντάρες ούτε φέτος. Ναι. Λέγοντας για Παρί και τα λοιπά και τα λοιπά, υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία που έχει βγει, που έχει να κάνει με τον Εμπαπέ. Ναι. Το λέω γιατί πια αρχίζει αυτό το πράγμα και γίνεται κατά κάποιο τρόπο επίσημο. Αν ισχύουν αυτά που γράφω ότι ο Εμπαπέ δήλωσε θέλω να φύγω, είναι τελευταίο χρόνο του συμβολέου. Ναι. Μπορεί να έχει πει ο Κελαϊφή, δεν φεύγει, δεν κάνει. Από την άλλη μεριά όμως έχει μια ευκαιρία να βγάλει πολλά χρήματα. 120-150 εκατομμύρια όσα μπορέσει να βγάλει για ένα παίχτη που τελειώνει το συμβόλαιο του χρόνου δεν είναι και άσχημα. Ειδικά αν θέλει να φύγει, που είναι το βασικό. Ναι, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, ενημέρωσε ότι θέλει να φύγει. Και υπάρχει και ένα νέο το οποίο βγήκε σήμερα αργά το απόγευμα από Ιταλία μεριά που λέει ότι έρχεται μια βόμβα σχετική με Ρονάλντο, με Κριστιανό Ρονάλντο. Να. Δεν έχει γραφτεί αν έχει να κάνει με αποχώρηση του Γιουβέντους, που αυτό καταλαβαίνουμε όλοι. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι τόσο σημαντικό. Να. Ότι ξέρω εγώ, έβαψε τα μαλλιά του. Σημαντικό και αυτό δεν λέω. Αλλά... Όχι εύκολο να φύγει από την Γιουβέντους, αλλά ξέρεις, στα πλαίσια ενός ποδοσφαιρικού παραμυθιού, γιατί όχι, ούτως ή άλλως. Κάπως πρέπει να γίνει μια τριπλέτα μπροστά που να είναι σωστή. Ναι. Δηλαδή δεξιά θα είναι ο Μέση. Ναι. Αριστερά θα είναι ο Νεϊμάρ. Θέλουμε σέντερ φορ.
θέλω να μάθω να παίζει τη θέση του center for. Δεν έχουμε. Τον Εμπαπέ. Γενικά άλλο δεν έχουμε. Εντάξει, ο Ρονάλντο την παίζει τη θέση του center for. Ναι. Τον αποθέλουμε ένα να παίζει τη θέση του center for τώρα. Ναι. Αν πουληθεί ο Εμπαπέ, νομίζω θα πρέπει να το περιμένουμε. Αν δεν πουληθεί ο Εμπαπέ, εντάξει, εκ των πραγμάτων δεν θα γίνει. Γιατί διαβάζουμε ότι ναι, πάει για του χρόνου, λέει, Παρί, να πάρει τον, αν φύγει ο Εμπαπέ του χρόνου τελικά, ας πούμε, τελειώσει το συμβόλαιο, να πάρει του χρόνου τον Ρονάλντο. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι και λες, γιατί. Ο Ρονάλντο είναι 36. Ο Ρονάλντο είναι 36, ναι. Γιατί να πάει, δηλαδή, γιατί να πάει να πάρει τον Ρονάλντο στα 37, για να πει ότι έβαλα στην ίδια ομάδα το Μέση με τον Ρονάλντο. Θέλω να πω ότι ποδοσφαιρικά μετά αυτό το πράγμα, έστω και ο ένας χρόνος πια, σε αυτές τις ηλικίες μετράει. Σε αυτές τις ηλικίες. Δεν είναι, ξέρεις, από τα 23 στα 24 που λες δεν βαριέσαι. Ναι. Αλλά από τα 36 στα 37 μετράει. Επίσης είναι και κάτι άλλο που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Ότι αυτή τη στιγμή είναι τέτοια η, ξέρεις, η χαρά των φίλων της Παρί, που αν υπάρχει μία φάση να φύγει ο Εμπαπέ και να μην ανοίξει ρουθούνι, ναι, είναι αυτή. Ναι. Ειδικά αν έρθει ο Ρονάλντο. Η διαφορά είναι τώρα ότι είναι και οι δύο σε τελευταίο χρόνο, λέει, και των δύο τα συμβόλαια λήγουν το 22. Ναι. Λες τώρα, εντάξει, πώς το κάνουμε. Κάνουμε κάτι, κάνουμε μια τράμπα να δώσουμε, εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Και ακούστηκε για τον Μπογκμπά επίσης. Ότι θέλει, ετοιμάζεται να τον κλείσει. Του έχει κάνει μια πρόταση τύπου 2-400 το μήνα. Ποιος? Η Παρί. Ναι. Για του χρόνου. Εντάξει, πάει να κάνει μια φάση η οποία ξεπερνάει και τη φάση των Γαλάκτικων. Ναι. Η Παρί. Εντάξει, μπορεί να το κάνει. Αν πιστεύει κάποιο από αυτού του παίχτε, είναι λίγο σιτεμένοι, αλλά δεν έχει σημασία. Αν παίζουν και μπορούν να. Ο Μπογκμπά, όχι. Θέλω να πω με Ράμος, με Ρονάλντο, με Μέση. Ο Ντοναρούμα είναι πιπίνι. Θέλω να πω. Ο Βαϊνάλντομ είναι τριαντάρης. Δεν είναι ότι πάει και παίρνει. Αντικειμενικά, δηλαδή, για την ομάδα η μεταγραφή του Ντοναρούμα είναι. Καλά, το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Φανταστική κίνηση. Φανταστική κίνηση. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάω αυτό πάνω. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Είναι παίχτης που μετά το Μουντιάλ που έκανε, μετά το Euro που έκανε, αν ας πούμε ήθελε κάποιος να τον αγοράσει μετά το Euro, ναι, είχε που είχε μια τιμή υψηλή, μετά το Euro θα έπρεπε να δώσει μυθικά λεφτά για να τον αγοράσει. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, ότι ήταν η πρώτη του, ξέρεις, παράσταση μπροστά σε, ξέρεις, στο μεγάλο θέατρο. Τον είδε όλος ο κόσμος πια. Ναι. Όχι μόνο αυτοί που βλέπαν καμπιονάτο. Ναι. Ήταν, ξέρεις, βγήκε να παίξει στο, ξέρεις, να δώσει συναυλία στο Wembley. Πώς σου πω. Βγήκε μπροστά στο κοινό, ας πούμε, που δεν τον ήξερε. Ρε, το μόνταρε τέλεια η Παρί με τον Άρωμα τώρα. Δεν το συζητάμε αυτό πράγμα. Δεν το συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε δύο εβδομάδες μεταγραφών μπροστά. Είναι αρκετές. Νομίζω θα δούμε αρκετά πραγματάκια να. Είναι αρκετές και δεν είναι αρκετές. Τι εννοείς? Θέλω να πω, ρε παιδί μου, λέμε είναι αρκετές, έχουμε ακόμα δύο εβδομάδες ακόμα. Ναι. Και έχουμε την Πανάθα και έχουμε φτάσει τελευταίες εβδομάδες του Αυγούστου και ακόμα λέμε εκείνο το εξτρέμ τι θα γίνει και εκείνο το χάφτι θα γίνει. Τι να σου κάνω. Και είναι κουβέντα που την κάνουμε από το Μάιο. Δηλαδή, λέμε, είχαμε χρόνο, δεν είχαμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οπότε μπορούσα. Και φτάσαμε τώρα και ακόμα περιμένουμε. Είναι και δεν είναι πολύ ο χρόνος που απομένει. Εντάξει, είναι φτάνεις και, μα φτάνεις και άγχεσαι κάποια στιγμή. Λες τώρα τι θα κάνουμε. Σε καταλαβαίνω. Γιατί λέμε Ιούνιο, εντάξει δεν βαριέσαι αδερφέ, δεν έχουμε Ευρώπη. Θα τα Ιούλ, εντάξει έχουμε καιρό. Φτάσαμε τώρα 16 Αυγούστου, παιδιά. Ναι. Τι γίνεται. Τίποτα, έχουμε δύο εβδομάδες. Έχουμε δύο εβδομάδες. Τι να σου κάνω. Λέω και εγώ τον πόνο μου αυτή τη στιγμή. Πολύ καλά τον κάνεις. Ο Ολυμπιακός πήρε Ρόνι Λόπες. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά. Φίλος τον οποίο εμπιστεύομαι, ναι, είπε το μαγικό ρήμα το οποίο μίλησε στην ψυχούλα μου. Ναι. Μου λέει ο Ρόνι Λόπες μπεναρφίζει. Μάστε. Μου λέει ό,τι βίντεο και να δεις είναι αυτό, έχει την μπάλα, την πετάει μπροστά, τρίπλα. Τρίπλα μπροστά, τρίπλα, πέταγμα μπροστά, τρέχει. Αυτό. Ωραίο. Ωραίο. Εντάξει. Ωραίο. Για τα βαριεστημένα μας ματάκια, ωραίο αυτό. Να δούμε και ένα παίχτη ο οποίος θα κάνει και δύο τρίπλες. Βέβαια, ωραία είναι αυτό. Επίσης, τώρα, αν θα ανεβάσει την πίεση του Μαρτίν στο 22, δεν ξέρω. Είναι και ο άλλος από απέναντι, ο οποίος φαίνεται επίσης περίπτωσάρα. Ο Νιεκούρ. Ο Νιεκούρ, ναι, φαίνεται και αυτός περίπτωσάρα.
Οπότε μπορεί να έχουμε κανένα τύπου over 8 τρίπλα σε ένα παιχνίδι και να έχουμε, ναι, και να έχουμε θεματάκια μετά. Αλλά εντάξει, μπορεί να είναι και ωραία θεματάκια αυτά από την, από την άλλη. Τέλος πάντων, εντάξει, καλές κινήσεις είναι αυτές. Τώρα βέβαια, καθυστερημένες τα λέγε κάποιος. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει παιδιά. Τώρα γίνανε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό στην πραγματικότητα. Τώρα πια όχι. Όχι, τώρα πια δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός θέλει και, και άλλες κινήσεις. Έχει να ψάξει αριστερό μπακ σίγουρα, δεξί δεν ξέρω. Επειδή εδώ μέχρι για τον Λαλά. Τι να κάνουμε, παιδιά. Ο Λαλά παίζει ένα παιχνίδι 8 και 4 παιχνίδια 4. Τι να κάνουμε τώρα. Να τον βάζουμε ίσως να τον πήρε 8. Τόσο, ίσως γι' αυτό τον πήρε τόσο φτηνά ο Ολυμπιακός, ενώ είχε πολύ ψηλή χρηματιστηριακή αξία. Να τον αφήνουμε έξω 4 παιχνίδια και να τον βάζουμε μέσα 5. Ένα που θα παίζει μπορεί, για 8. Μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι αυτό. Όσο για την περίπτωση Μανολά που συζητιέται, στο δικό μου μυαλό μόνο μία περίπτωση υπάρχει να συμβεί αυτό. Να πουληθεί ο Σεμέδο. Ναι. Καμία άλλη περίπτωση. Ναι. Είναι η μοναδική περίπτωση. Να πουληθεί ο Σεμέδο γύρω στα 10 και να αγοραστεί ο Μανολάς περίπου σε εκείνα τα λεφτά. Ναι. Τώρα βέβαια. Το συμβόλαιο. Τι το συμβόλαιο. Και ο Σεμέδο, ψηλό συμβόλαιο έχει. Ναι, ο Μανολάς παίρνει κάπου ξέρω εγώ, κοντά στα 3,5-4 εκατομμύρια στην Νάπολη. Αυτό λέει το συμβόλαιο. Ένα, πόσο θα ρίξει κι αυτό, παιδί μου. Θα κάνει. Λεφτά υπάρχουν. Εντάξει, okay. Θα κάνει ένα σκόντο και ο Μανολάς. Δεν είναι λεφτά υπάρχουν. Δεν πάει χαλά ισορροπίες μετά για να πει θα δώσει τη Μανολά 2,5 και οι υπόλοιποι θα σα λέω ότι το ταβάνι είναι το 1 το 1. Πρέπει να κρατήσει ισορροπίες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει 7 συμβόλαια άνω του εκατομμυρίου. Ναι, αλλά όχι στα 2 εκατομμύρια. Όχι, στα 2 δεν έχει. Και ένα παίξι παίρνει 3,5-4, δεν πάει το πει έλα με 1,2. Νομίζω ότι το ψηλότερο στο συμβόλαιο του Ολυμπιακού πρέπει να είναι 1,5. Δεν γνωρίζω. Πρέπει να είναι 1,5. Δεν ξέρω πόσο θα καλύψω από του Λόπεζ. Πιστεύω τόσο πάλι. 60-70% νομίζω. 2,2 παίρνει. Οπότε ναι. Νομίζω ότι το ψηλότερο συμβόλαιο μέχρι πρώτον στο ήταν το Εμβιλά που ήταν στο 1,5 εκατομμύριο. Ναι, είναι πολλά είναι η αλήθεια. Από την άλλη, αν έρθει και αν αυτή είναι η αλλαγή που πρέπει να γίνει, εντάξει, λίγο βεβαιασμένη ακούγεται, πρέπει να σου πω. Επίσης, ξέρεις, τώρα φτάσαμε αυτό. Τώρα να τον διώξουμε το Σεμέδο, να πάρουμε το Μανολά. Εντάξει, okay. Έχω την αίσθηση ότι περίμεναν ότι θα πουληθεί ο Σεμέδο. Δεν ήρθε κάποια πρόταση που να. Γιατί και η λογική της απόκτησης του Παπασταθόπουλου. Την αλήθεια. Ήταν... Καλά, ήταν και ο Σισε, βέβαια που ήταν. Ήταν και ο Σισε, αλλά ο Σισε, σου θυμίζω, είχε πάει δανεικός. Οπότε ξέρεις, λίγο πολύ δεν ξέραμε τι θα κάνουμε. Νομίζω με το Σεμέδο περιμέναν για να βάλουν και λεφτά στα ταμεία. Να. Και να δουν μετά με ποιον θα ενισχυθούν. Δεν ήρθε κάτι για το Σεμέδο. Δεν έπαιξε καλά τώρα στα παιχνίδια αυτά. Ας πούμε, του χρεώσαμε σε μεγάλο βαθμό κιόλας τον αποκλεισμό, γι' αυτό και έμεινε και εκτός Ευρωπαϊκής. Δεν σε αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εντάξει, τώρα έβαλα αυτόν τον κόλπο. Αυτό που ασχολείται. Επειδή μου γενικό δεν έβαλε αυτόν τον κόλπο. Μιλάω ότι γενικότερα δεν ήταν καλό. Ναι, αυτό. Δεν ήταν, αυτός... ήταν ο μόνο. Ναι, αλλά αυτό χρεώθηκε. Αυτό έμεινε εκτός λίστας για τα επόμενα παιχνίδια. Ναι. Με τη Σλόβαν. Ναι. Δεν έμεινε άλλο. Ναι, νομίζω ότι εξωαγωνιστικό είναι το θέμα του. Ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι, τέλος πάντων. Ναι, και νομίζω ότι αυτό θα ήθελαν στον Ολυμπιακό να γίνει, να πουληθεί και να δουν μετά θα κάνουν με τα χρήματα αυτά. Μένει να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα σπάσει το ρεκόρ μεταγραφή. Γιατί διαβάζω για τα ποσά. Ότι ο Ολυμπιακός ούτε Μαρινάκη δεν έχει δώσει τόσο ψηλά ποσά για παίκτες. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι τα περισσότερα λεφτά που έχουν δοθεί για παίκτη, για μεταγραφή σε ομάδα είναι τα 6 εκατομμύρια που έχουν δοθεί για το Ριέρα. Δεν νομίζω ότι έχει δώσει περισσότερα χρήματα ο Ολυμπιακός. Οι υπόλοιπες μεταγραφές του είναι. Εκεί, όπως ο Νιακούρος με 4,5, ο Έγκελς 4,5, εκεί κινείται ο Ολυμπιακός επί Μαρινάκης στις μεταγραφές. Οπότε τα 15 ακούγονται πολλά. Εάν η μεταγραφή πάει 15, που λένε τώρα οι Ιταλοί, που λογικό είναι, δηλαδή η Νάπολη έχει πάρει 36 πρόπερση. Ναι. Έτσι. Και είναι 30 ο Μανολάς, δεν είναι 36. Λοιπόν, σπάει το ρεκόρ μεταγραφής του Ολυμπιακού. Το ρεκόρ μεταγραφής τη θυμίζουν σε ισοτιμία, γιατί ήταν ραχμές τότε. 13,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζάχοβιτς. Αυτό είναι το ρεκόρ της ιστορίας του Ολυμπιακού σε μεταγραφή. Οπότε εντάξει, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά και ξέρεις και γενναία κίνηση αν γίνει σε μια χρονιά χωρίς Τσουλού. Ναι, βέβαια. Το μετράς και αυτό. Γιατί είναι άλλο πράγμα να πεις ότι έχω τα 25-30 στην τσέπη παντελόνι από το Τσουλού. Οπότε μπορώ να κάνω την άπλα μου. Οπωσδήποτε. Και άλλο να το κάνεις αυτό σε χρονιά που δεν τα έχεις αυτά. Λέγοντας για τα 25, θέλω να πω έτσι μια μικρή σημειολογική παρατήρηση. Απλώς επειδή το είδα και έπαιζε παντού. Βγήκε προς τα έξω μια κουβέντα ότι χάσαμε 25 εκατομμύρια ευρώ και θα καλύψω εγώ τη χασούρα. Ναι. Για να χάσεις 25 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να τα έχεις. 25 ναι. εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 25 εκατομμύρια ευρώ είναι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, τι να σου πω, έχω ξέρω εγώ μια τεράστια μονάδα, ξέρω εγώ, ένα τεράστιο ελαιοτριβείο παράδειγμα, και παίρνω ειδικά μηχανήματα για να μου βοηθήσουν επιχειρήσεις που κοστίζουν 25 εκατομμύρια ευρώ και
Έρχεται κάποιος και μου βάζει φωτιά και μου τα καίει. Ναι. Έχασε 25 εκατομμύρια ευρώ που τα είχα πληρώσει. Καήκανε, δεν αντικαθίστανται. Αυτά πάνε, τελειώσαν. Αυτό, ναι, έχει χάσει 25 εκατομμύρια ευρώ. Το να χάσει 25 εκατομμύρια ευρώ που δεν τα έχει πάρει, δεν καταλαβαίνω πώς χρησιμοποιούν εδώ πέρα το ρήμα. Χάνω. Δεν χάθηκαν 25 εκατομμύρια ευρώ γιατί ο Ολυμπιακός δεν τα πήρε ποτέ αυτά τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Είναι λίγο μεταφορική η. Επίσης είναι η και φάση. Το άλλο ότι ο Ολυμπιακός δεν αποκλείστηκε στα playoffs του Champions League. Αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο. Είχε ακόμα δώσει δύο παιχνίδια αν πέρναγε το εμπόδιο του Λουντογκόρετς. Ναι. Δηλαδή και εκεί δεν μπορεί να είσαι σίγουρο ότι θα πάω και θα περάσω γιατί θα είναι μια ομάδα, ας πούμε, χαμηλότερο επίπεδο. Που λέγαμε θα παίξει με ποιον λέγαμε, Molde ή Rangers. Με τη Molde θα παίζανε. Ναι, που λέγαμε τότε Molde ή Rangers. Δεν είναι και εξής και δεδομένο ότι πάω και περνάω πασαρέλα στα playoffs. Ναι. Για να πεις ότι έχω με βεβαιότητα τσεπώσει τα λεφτά και τα έχω να δω στην ακρούλα της τσέπης. Ναι, δεν είναι και σίγουρο. Ναι, σωστά. Σωστά. Τα 7 εκατομμύρια για τον Ποντένσε ήταν, τα οποία τα επιδίκα στο δικαστήριο, όντως αυτή δεν είναι πιο ακριβή μετά αυτό το λιγότερο. Όχι τα 6, τα 7 για τον Ποντένσε, έχετε δίκιο. Γιατί ο Ντιόγκο είχε δώσει 9. Όχι επί Μαρινάκη όμως. Ναι. Ο Ολυμπιακός. 7-7 του Ποντένσε ήταν, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι λέγαμε, συγγνώμη. Ξεχαστικά. Για τα χρήματα για τα 25 που. Ναι. Ναι, αυτό. Ναι, ήταν ένα γύρο πριν. Δηλαδή, αν αποκλειόταν στα playoff, ξέρεις, θα ήταν λίγο πιο δόκιμη φράση. Ναι. Να το πούμε έτσι. Αλλά στον προηγούμενο γύρο, όχι. Τέλος πάντων, καλό για τον Ολυμπιακό είναι να περάσει στους ομίλους του Europa. Έστω αυτό να μπορέσει να το κάνει. Θα είναι καλό. Τέλος πάντων, έχει μεταγραφές πάντως ακόμα. Έχει μεταγραφές και ο Ολυμπιακός να κάνει μπροστά. Αν θα είναι ο Μανολάς, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το ξέρει κανένας. Βασικό είναι αριστερό μπακ. Η θέση που δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός παίκτη, αν πούμε ότι έκλεισε στις υπόλοιπες, είναι το αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή περισσότερο από όλα. Τι έχει ο κύριος Ρέαμτσο. Τι έχει ο κύριος Ρέαμτσο. Δεν βλέπεις τι έχει ο κύριος Ρέαμτσο. Δεν βλέπεις τι έχει. Είναι ο Τάσος πάντως της αριστερής πλευράς. Τι έχει ο κύριος Ρέαμτσο. Πολύ καλό είναι αυτό που λες. Ναι, πολύ καλό. Πάρα είναι. Πολύ καλό είναι. Πολύ καλό είναι για έναν πειραματικό. Πολύ καλό. Το παιδί δεν μπορεί. Περνάει το κέντρο και δεν μπορεί. Τι να κάνουμε. Θα μου πεις καλοσυνήθιζατε, ρε φίλε, με το Τζιμίκα και με τον καλό Κούτρι, καλοσυνήθισες. Εντάξει, ναι, καλοσυνήθισα. Τι να κάνω, αφού δεν μπορεί ακόμα το παιδί. Μπορεί να μάθει την πορεία, αλλά για τώρα δεν μπορεί. Και το πρόβλημα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει και δεξιά πρόβλημα και πού να πάρει παίχτη που έχει δύο εκεί. Τι να πάρει, τρίτο. Δεν πρέπει, λέει, πέφτει τον κύριο Λαλά εκεί, κύριε Λαλά, θα παίξει. Καλά, δεν θα το έχει δύο. Τον Ανδρούτσο τον έχουμε βαφτίσει δεξιμπακ. Ναι, είναι δεξιμπακ. Άλλο λέω όμως. Αυτή είναι η θέση του. Δεν είναι δεξιμπακ. Δεξιμπακ έγινε. Ναι, έγινε. Είναι σαν να λέει ο Παναθηναϊκός, πάρουμε γιατί έχουμε το μολό. Ναι, μα το μολό το κάναμε δεξιμπακ. Δεν ήταν. Δεν είναι το ίδιο. Μα το ίδιο είναι. Άμα θες παίρνεις και λες, έχω τον Ανδρούτσο και τον βάζω εκεί που έκανα τα ποδοσφαιρικά του βήματα. Το βάζω να παίξει μπροστά. Να. Ότι τον κάναμε δεξιμπακ και δεν είχαμε. Και λέμε Μόλτε, Μάλμε. Ναι, μωρέ, εντάξει. Μα έχει πονέσει Μόλτε. Ναι. Θα σου πω. Εντάξει. Θα σου πω. Λοιπόν. Ναι, θα σου πω. Εκεί ψάχνει ο Ολυμπιακός. Θα δω. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχει τώρα συμβόλαια 2 εκατομμύρια τώρα που λέτε. Έχει και τον Τρέκερ δεξιά. Γιατί γελάτε. Σωστά, το γιατί ξέχασα. Γελάτε, δηλαδή. Το ξέχασα. Σωστά, έχει 3 από δεξιά. Έτσι. Πω. Καταστρόφα. Που θα λέει ο Δημήτρης Σέλοκ. Ναι. Καταστρόφα. Άρα, τι θα κάνεις τώρα. Τι θα κάνεις τώρα. Προβλήμα που θα λέγε πάλι ο Δημήτριος Σέλοκ. Μεγάλο προβλήμα. Έχουμε β' ομάδες φέτος. Αυτό να κάνεις φέτος. Αυτό να κάνεις φέτος. Τι να κάνουμε τώρα. Το Τρέγκερ τώρα. Γιατί δεν κατάλαβα. Τι είναι ο Μοχάμεντ Τρέγκερ. Δεν κατάλαβα. Ο Ντάνι Άλβες είναι. Και δεν μπορεί να πάει να παίξει τη β' ομάδα. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, όχι, δεν είναι. Άσε τώρα. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Μιλώντας για μεταγραφές μου και ανανέωση τα λοιπά, μίλησε μας λίγο για την τριετή ανανέωση του μεγάλου αρχηγού. Υπάρχει ένα τρίκ εδώ πέρα. Ότι υπάρχει ανανέωση σε κάποιο χρόνο του συμβολαίου βάσει συμμετοχών. Αχα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αλλιώς. Εγώ λέω μήπως τον γελάσαμε. Δηλαδή ενώ είχε συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια πόσο είχε, του κάναμε για παραπάνω χρόνια, αλλά του βάλαμε μπόνους συμμετοχών για να μην τα πιάνει. Κατάλαβες, Χέντερσον. Μήπως σε πιάσανε κοτσό. Μήπως. Ο μεγάλος αρχηγός. Εντάξει, μια χαρά είναι ο Χέντερσον. Του χρόνου στην Championship θα. Φανταστικά. Φανταστικά δανεικός. Μετά με μεταγραφή. Ωραία, Port Vale. Εκεί όμορφα θα κλείσει την καριέρα του όπως του πρέπει και όπως του αξίζει, νομίζω. Ο σπουδαίος. Ο μεγάλος. Ο σπουδαίος.
Το λαμπερό αστέρι του Euro, Κώστα μου. Τσιμίκας, μια χαρά που ρωτάει ο φίλος να αντέξει πανέλα της Λίβερπουλ. Μια χαρά που τον είδα στο ματσάκι το πρώτο που έπαιξε με την Όριτς. Μια χαρά. Γιατί να μην την αντέξει. Πέρυσι δεν έπαιξε το παιδί. Ναι, δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Εντάξει, είχε και την ατυχία να έχω χτυπήσει όλη στην άμυνα της Λίβερπουλ. Εκτός του Ρόμπερτσον. Ναι. Δηλαδή, όλοι σακατεύτηκαν, όλοι βγήκαν εκτός. Ναι, ναι. Παίζανε. Μέχρι και ο Χέντερσον έπαιζε center back. Ναι. Όποιος πέρναγε, του λέει, βάλε μια πλάτη να βοηθήσει ναι, εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ο μόνος ατσάλινος δηλαδή, ο μόνος δεν σπάω, δεν χαλάω, ο Ρόμπερτσον. Τίποτα, ρε, είναι τρομερό. Για να πάρει κι άλλος ευκαιρία. Είναι τρομερό. Λοιπόν, τώρα αυτό προσαρμόστηκε. Έλειψε ο Ρόμπερτσον, έπαιξε το φιλικό, έπαιξε το επίσημο, ανέβηκε, βγάλε τις σέντρες του. Αυτό που ξέραμε. Δηλαδή, αυτό που ξέραμε για τον παίκτη. Αυτό που βλέπαμε εδώ και στο Champions League, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα που είναι χαμηλότερης δυναμικής, το έκανε και εκεί. Και όπως όλοι οι παίκτες, παιδιά, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αν πιάσει ρύθμο, αν πάρει παιχνίδια, θα δούμε και πόσα, ξέρεις, πόσα πίδια βάνει ο σάκος στην πραγματικότητα. Επίσης, ο Κλόπ είναι και τύπος που αν του κάνει κάποιος τη δουλειά. Δεν θα τον βγάλει για να επαναφέρει τον άλλον που ήταν έξω να, λόγω τραυματισμού. Δηλαδή, αν του κάνει τη δουλειά ο Τσιμίκας του Κλοπ, θα επιμείνει στον Τσιμίκα. Δεν θα του σπάσει το ρυθμό βγάζοντάς τον για να βάλει τον Ρόμπερτσον μόλις αποθεραπευτεί. Έχει μια ποδοσφαιρική δικαιοσύνη ο Κλοπ. Να. Δεν είπα θα τον θάψει τον Ρόμπερτσον. Καλά, θα τα μοιράσει κάπως τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ξενερώσει τον Τσιμίκα, αν κάνει το ξεκίνημα που δείχνει ότι μπορεί να κάνει. Άι να δούμε. Γκυρεσούν Σπορ Γαλατασαράι, βλέπω 0-2. Α, ο Γιουνούσο Σανκαρέ. Έτσι. Mm-hmm. Μεγάλη ομάδα. Δεν ξέρω, τι διάβασα. Γκυρεσούν Σπορ, δεν την ήξερα. Mm-hmm. Α, μ' αρέσει. Νεοφώτιστη, δεν είναι. Νομίζω είναι νεοφώτιστη, ναι. Νεοφώτιστη. Νεοφώτιστη. Αλλά έχει Γιουνούσο Σανκαρέ. Mm-hmm. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, και εμείς έχουμε κάνει δύο πραγματάκια να πούμε ακόμα. Ίσως πάρουμε λίγο χρόνο και από το τελευταίο ημίωρο, διότι κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 11:30. Αυτός με δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Το τελευταίο ημίωρο Fight Club και πριν πάμε στα μηνύματά σας, δύο πραγματάκια ακόμα. Καταρχάς, μικρό αποχαιρετισμό και από εμάς στον Γκέρτ Μίλλερ. Ένα από τους χαρισματικότερους επιθετικούς όλων των εποχών. Με αδιανόητο αριθμό γκολ για τις εμφανίσεις του και έναν παίχτη με το σουλούπι του οποίου κανένας θα ξανακάνει την καριέρα του. Να το πούμε έτσι. Ναι. Ακόμα και τότε που το έκανε ο Γκέρτ Μίλλερ δεν πιστεύανε πως με αυτό το σουλούπι έκανε αυτά τα πράγματα. Τα έκανε όμως. Τα έκανε και τα έκανε πάρα πολύ καλά. Και άνθρωποι με το σουλούπι του Γκέρτ Μίλλερ στην πραγματικότητα, πέρα από την εικόνα, την φιγούρα, την ταχυδύναμη και τα σώματα δεκαθλητών της εποχής, νομίζω ότι είναι και αυτά που εμπνέουν τα κανονικά παιδιά να ασχοληθούν με την μπάλα. Ναι. Αν μπορεί ο Γκέρτ Μίλλερ, και λέει Γκέρτ Μίλλερ, μπορώ κι εγώ. Τα καλώ τον έχει προλάβει κιόλα. Δεν είναι το θέμα Αναστόπουλο. Ο Γκέρτ Μίλλερ δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Δεν έτρεχε, δεν τρίπλαρε, δεν έκανε τίποτα. Και έβαζε 7.000 γκολ. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Συγκλονιστικό σκόρερ. Συγκλονιστικό. Λοιπόν, και ένα πραγματάκι ακόμα που ήθελα να πω. Πριν το πεις, απλά επειδή ανέφερες πριν το παιχνίδι στην Τουρκία ανάμεσα στην Γαλατά με την Γκίνοσπορ. Υπάρχει στο site του Sport FM με τον φανταστικό τίτλο «Αυτή είναι η στιγμή παραφροσύνης». Όπου παίχτησε η Γαλατά πλάκωσε συμπαίχτη του παιχνίδι αυτό και αποβλήθηκε με χρήση VAR. Πλάκωσε συμπαίχτη του, ναι. Ο Μαρκάο έριξε μπουνιές στο συμπαίχτη του, τον Ακτούρκογλου. Κάτι θα του κάνει. Δεν ξέρω τι του κάνει, αλλά υπάρχει στο βίντεο, υπάρχει replay στο VAR. Πάει και του κάνει μπουκέτο του συμπαίχτη του. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί υπήρχε χρήση VAR που τον απέβαλα με το VAR. Υπέροχο. Θα του είπε κάτι που δεν ήταν ωραίο, υποθέτω. Θα του είπε κάτι για. Ναι. Ναι. Κάτι ρατσιστικό, πιθανώς ποιος. Κοιτάξτε, συμπαίχτη μου, ξέρω εγώ, κάτι. Μπορεί να του πει κάτι, οτιδήποτε, να έχει τα νεύρα του. Πάντως, δείτε το site Sport FM. Είναι και στις τελευταίες ειδήσεις πάνω-πάνω με τίτλο «Αυτή είναι μια στιγμή παραφροσύνη». Ναι. Το είδα. Δεν τον βρήκε γεμάτα. Ευτυχώς. Δεν τον βρήκε γεμάτα. Γιατί ο άλλος τώρα δεν περιμένει κιόλας. Δηλαδή, ξέρεις, την τρως. Χωρίς να μπορέσεις να είσαι σε αμυντική στάση, γιατί δεν περιμένεις να κοπανίσεις τώρα ο συμπαίχτη σου. Αν τη φάσεις γεμάτη, δηλαδή, την τρως χωρίς καμία άμυνα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είσαι ετοιμότητα.
Αλήθεια. Αλήθεια, ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, ναι. Θα δούμε. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε δεύτερο γύρο στα, ναι, στα αποδητήρια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πριν πάμε στα μηνύματα, θέλω επίσης να πω για να μην ξεχαστεί ότι με πολύ μεγάλη χαρά διαβάσαμε ότι χθες, ανήμερα μάλιστα ονομαστικής του εορτής, επισκέφθηκε τον Πάνο Κιάμο στο Ποσειδόνιο, mm-hmm, ο Τσίκο Καστίγιο, έτσι, ο θρυλικός τραγουδιστής του Gypsy Kings, mm-hmm, ο οποίος ήταν εκεί, ανέβηκε πάνω, αγκαλιές, φιλιά, respect και τα λοιπά, και μετά φυσικά ο Τσίκο Καστίγιο πήρε την κιθαρούλα του. Εντάξει. Έτσι, έριξε και ένα μπαμπολέο και έγινε της Μουρλής. Θεός, Θεός. Μεγάλος Τσίκο. Υπέροχα. Μεγάλος Τσίκο. Αυτά είναι υπέροχα πράγματα, αυτό ήθελα να πω, για να μην ξεχαστεί. Λοιπόν, πάμε τώρα. Καλό χειμώνα. Ξύπνησα τη νύχτα, λέει ο Φάιζερ Σόζε, για να πάω τουαλέτα και χτύπησα τα 4 από τα 5 δάχτυλα του ποδιού στη γωνία της ντουλάπας. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά που το παθαίνω και δεν ευχήθηκα καλή Παναγία. Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι, προφανώς είχαν κόντρα οι δύο παίχτες Γαλατά. Άντε για, ναι, είχαν κόντρα. Ναι. Είναι ο Μπουχαλάκης ο Αμπροζίνη των φτωχών, με την έννοια ότι στα χαρτιά είναι ο ρεπατζής των βασικών και καταλήγει να ξεκινάει τα περισσότερα μάτσα από όλους. Αναρωτιέται τι Αλκάθερ, τι Αλτζάχερ. Ναι, δεν είναι άδικο. Ναι. Δεν είναι άδικο. Ναι. Είπα στους γονείς μου καλή Παναγιά, μου αντευχήθηκαν με θέρμη. Μετά από κουβέντα μου είπαν ότι η ευχή υπήρχε ανέκαθεν, ειδικά από παππούδες. Και ρωτώ, θυμούνται λάθος και είναι μοντέρνα ευχή, ή είμαστε εμείς λάθος και απλά δεν το είχαμε ακούσει? Είμαστε εμείς λάθος. Είμαστε εμείς, προφανώς. Τάκαρε η νότε σου σκαλιά μια αρώτη σκάλα που με ανεβάζει σε ένα τετραδιάστατο Θιβέτ, όπου γυμνοί γκουρού παίζουν το νόημα τη ζωή μου στον μπαρμπούτι, πίνοντα χυμό απολωτό. Λέει ο Χελονοϊντζάγκη. Εντάξει, τον άγγιξε ρε Σιτάκη αυτό που. Τον αγγίζουν τα τραγούδια. Τι να κάνουμε, τα τραγούδια φτιάχνονται με τη λογική να αγγίζουν τον κόσμο. Τα δικά σου τον αγγίζουν διαφορετικά από τα υπόλοιπα. Κάνουν ταξίδι. Εντάξει, κάνουν ταξίδι οι άνθρωποι τώρα. Τι να κάνουν, του ταξιδεύει. Ναι. Πόσο τιμή το Χρήστο Σαντικάη που κερνάει τη Λάουρα την Άργες, και πόσο δεν τιμή εμάς που τον κοροϊδεύαμε για τα φρύδια και την επαφή μας με την Άργες είναι καμιά παχιά. Εντάξει, τιμή και δόξα στον Χρήστο Σαντικάη. Τίποτα άλλο. Εντάξει. Πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσω το μήνυμα. Με 1000 ευρώ το μήνα δεν δουλεύουμε ούτε εμείς, ρε Βαϊμάκη. Βεβαίως. Βεβαίως. Μάλιστα. Μπράβο σας, παιδιά. Ωραίο το θεατράκι σου, Χατζηγιοβάνη της Μασία. Να ξες, να ξες, περισσότερο κλάψαμε στην αποχώρηση του μικρού σατράπη για τη χώρα του Πεάκη το καταραμένο 2013, λέει ο Τζον Τρακτέρη. Μόνο αλήθειες αυτήν την εκπομπή. Πάρα πολλά μηνύματα για το Μέση, όπως καταλαβαίνετε, μεταγραφή χορηγών, θυσιάστηκε την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα. Θα έπρεπε να υπάρχουν ίδια αγάλματα του στη Βαρκελόνη. Εντάξει, λίγα έτσι διαβάζω, σταχυολογώ. Θέλει και άλλου τίτλου τη Champions League να περάσει το Ρονάλντο. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το κοιτάξιο. Ο Πασόκο Κονσιατάρη πολύ σωστά παρατηρεί ότι το καλή Παναγιά ολοκληρώνεται μόνο όταν αναφερθεί ότι ο 15 Αύγουστο είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Εντάξει, εκεί έχετε η πλήρωση όμω εκεί. Εκεί είναι όλο, ναι, το πακέτο. Ναι. Είναι το full pack που λέμε, που αγοράζει εγώ συνδρομητική τηλεόραση. Είναι στο full pack, θέλω ή μόνο τα αθλητικά. Το καλή Παναγία είναι σαν να παίρνει μόνο τα αθλητικά. Ναι. Το να λες ότι είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, παίρνει το full pack. Σωστό. Ο Μιχάλης από το Ρέθυμνο πολύ σωστά παρατηρεί και λέει: κάνει τη δική του πρόταση. Ας έβαζε τα λεφτά για να μείνει ο Μέση ο Δανός Κατσικοκέρης, που είναι σχεδόν δισεκατομμυρίουχος με τις επενδύσεις που έχει κάνει με τον μπάρπα του. Ναι. Μάλιστα. Εσείς και οι δάσκαλοι να πούμε 3 μήνες διακοπές, επιστροφή Σεπτέμβρη χαλαρά, μέχρι να πιάσουμε ρυθμό καλά Χριστούγεννα, τεμπελχανάδε στον Ρετζιανό, καταστρέψατε το ραδιόφωνο. Καλή χρονιά, σου, καλή, καλή χρονιά και σε εσένα. Ναι. Καλή χρονιά και σε εσένα. Πού τους είδαν 3 μήνες, δεν ξέρω. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Ο Φιλίπ Μποχού μας έχει στείλει το εξής. Με τιμάει από 100 μέτρα πριν μπω στο πλοίο του γυρισμού, έμεινε το αυτοκίνητο. Και αφού έγινε χαμός, όταν μου είπε ο Νταραβεριτζής, πού να το βάλω τώρα το αυτοκίνητό σου,
χρειάστηκε να ανοίξω τα παραδοσιακά πουτσας και απλά του είπα, όπου βολεύει φίλε μου. Mm-hmm. Αν τσακωθούν, δεν φοβάται οι νάργες, μη τις ταψάλει, σε φερληθείτε, λέει ο υπόπτης ασφάλτου. Όχι, μια μικροπατεμένη κοκόρινγκ στην Αθήνα, μην το αλλάξει το όχι, αυτό όχι, που έχει βάλει με οτιδήποτε. Έχει κατοχυρωθεί, έχει καταξιωθεί μάλλον στην, σε κοινό και κριτικούς με αυτό το ψευδόνυμο. Μην το πειράξει, παρακαλώ. Ξέρετε ποιο συμπάθω, κάποιος, λέμε τώρα, τον Ικάρντι. Πιστεύω η πατσαβούρα που θα τρώσει τα αποδυτήρια με τη συμπάθεια που του έχουν δεν θα έχει προηγούμενο. Mm-hmm. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Ο Ρόνι Λόπες είναι από το ίδιο χωριό στη Βραζιλία με τον Τζιοβάνι. Mm-hmm. Σε μέρο Αντώνη, πολύ καλά. Ο Φιλίππο Χου επίση λέει ότι εδώ πρέπει να πούμε ένα μπράβο στο Μασιμιλιάνο τον Αλέγκρι για το μάτι του, γιατί ο Ντοναρούμα είχε συμφωνήσει με Γιουβέντου, αλλά είχε το Σέσνικ, είπε ότι δεν τον χρειάζεται. Ναι. Δεν ξέρω αν συνέβη. Δεν νομίζω, τώρα, παιδιά. Δεν νομίζω. Ωραίο θα ήταν, δεν λέω. Με δεδομένο ότι το Πάσχα είναι το Champions League των πιστών, ο 15 Αύγουστο με την άνοδό του με το καλή Παναγιά είναι η Ευρωπαϊκή Super League, αν ορθείτε το τάκι αυγολεμονή. Εγώ λέω ναι. Άρα, σαν να λέμε ότι υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να ξεπεράσει ο 15 Αύγουστο το Πάσχα. Ναι, με. Okay. Ναι, με. Ναι, με. Δεν ναι, νομίζω. Με. Δεν νομίζω, λέω. Γιατί όχι. Να το πω διαφορετικά. Το Πάσχα είναι το Μουντιάλ. Το 15 Αύγουστο είναι το Euro. Οκ, okay, το δέχομαι. Δηλαδή, πολύ δυνατό, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να ξεπεράσει ναι, το ναι, Πάσχα. Ναι. Ναι. Συγγνώμη. Πόσο τιμή κάποια στο χωριό ναι, που ζήτησε από εργάτη να της πιάσει δύο νυχτερίδες, μια ζωντανή και μια πεθαμένη για να κάνει μάγια. Λέει, το προγούλι χένες. Ο εργάτης τι έκανε. Έλατε. Αυτή είναι η ερώτηση. Του άφησε κάποια επώνυα, ας πούμε, κάποια εξυπηρέτηση η κυρία στον εργάτη. Δηλαδή, πιάσει τις νυχτερίδες και μετά okay, μπορεί να. Εννοείς σαν, πιάσω... σαν την εξυπηρέτηση που είχε τάξει η κυρία εκείνη στο χαρικέ έναν σκοράρι. Ναι. Να. Δεν ξέρω. Θέλω να πω, γιατί ο εργάτης να πιάσει την νυχτερίδα, την νεκρή και τη ζωντανή, αν δεν έχει γιατί κάπου μπορεί να αποσκοπεί. Ναι, καλά, μπορεί, ναι, κάτι θα έχει γίνει. Δεν κάτι, υπάρχει αυτό κάτι, που λέμε και θέλω και μπορώ. Βέβαια, κάθε του εντάξει, ναι, μπορεί. Ναι. Λέω το για χάρη και συγγνώμη να πούμε ότι μία από τις φήμες σημερινές είναι ότι αν φύγει ο Κέιν και πάει στη City, στη City τότε να με χτυπάει Μπρέθουαιτ κατευθείαν, έτσι. Συγγνώμη, δεν ήθελα να κάνω αυτό. Ναι. Λέγοντας για City, τώρα υπάρχει μια φοβερή είδηση, την είδα νωρίτερα. Με τον 2-6, Με τον 2-6, ναι, από τις χαμηλές κατηγορίες. Ψάχνω να την ξαναβρω γιατί την έκλεισα πριν. Θες να παίξει από την πέμπτη κατηγορία που έχει βάλει 9 γκολ πέρσι, ο οποίος είναι 2-6. Εντάξει, ναι, να τον πάρει για να τον δώσει ιδανικό ενδεχομένως. Ναι. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ψάχνει και έχει μάτια ακόμα και στην πέμπτη κατηγορία. Ναι. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στα μάγια δεν σας κάνει εντύπωση? Όχι. Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στα ταρό, στους καφέδες, στην χειρομαντία, στα medium, στα οτιδήποτε. Ναι. Και επίσης είμαστε μια χώρα στην οποία η βασκανία είναι σχεδόν αποδεκτή από μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Βεβαίως. Άρα δεν μου κάνει κανένα εντύπωση, όχι, εμένα προσωπικά. Ο μικρός Κωστάκης θα ήθελε μια περιποιημένη ευχή για τον Στίβ Νάσγκουλ λόγω της χθεσινής του ονομαστικής ερωτήσης ώστε να εξηλωθεί που τον αμέλησε. Ιστερόγραφο, καλή αρχή, έστω και για λίγο μας λείψτε να έχουμε καλή σεζόν και με την ΠΕΦΑΠ και αντισώματα. Ποιος αμέλησε ποιον? Αυτός, το φίλο του. Προφανώς και πρέπει να βγάλουμε εμείς. Τον αμέλησε εκείνος και θα βγάλουμε εμείς την υποχρέωση. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Να είχαμε αμελήσει εμείς να το ξεαμελήσουμε. Να. Ξέρετε κανένα που να κόβει τα νύχια του με ψαλιδάκι αντί για νυχοκόπτη? Εγώ ξέρω, ναι, εμένα. Αλήθεια? Ναι. Για πες. Αυτό, με ψαλιδάκι. Αυτό βολεύομαι. Δοκίμασε και με νυχοκόπτη, αλλά ξαναγύρισε το παραδοσιακό ψαλίδι. Ποτέ, ναι, δεν με έφτιαξε. Εγώ πρέπει να πω τώρα που το είπες ότι έμαθα για φέτος ότι σε νοσοκομείο Ακριτικού νησιού βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κόψει δύο δάχτυλα με τον νυχοκόπτη. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως πώς μπορεί να έχει γίνει αυτό. Αλλά ισχύει αυτό. Τα άκοψε τελείως. Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορεί να τα κόψει τελείως. Μόνο ξέρεις, να κάνεις ένα κόψιμο που λέμε. Δεν τα κόβεις τελείως. Δύο! Ναι. Άμα είσαι. Είναι, άμα έχει πιει πράγματα που δεν πρέπει να έχει πιει, στις ποσότητες που δεν πρέπει να έχει πιει, τότε το δάχτυλο πάνω το βλέπει σαν ένα δράκο. Άμα είσαι στο μικρό από εδώ, θα πάρει τα δύο επόμενα. Ναι. Αν τρέμει το χέρι σου δηλαδή και είσαι στο μικρό, κάνει ξα. Να. Καταλαβες. Okay.
Πρωινό συγχωλήπτη σχολίασε αρνητικά το μέγεθος των διακοπών σας. Mm-hmm. Θα ανταπαντήσουμε για το μέγεθος άλλων πραγμάτων. Κοντοκλώτσε τη Μασιά. Καλά τους πλάνεψες τους μπουρκουάδες της πρωτεύουσας. Αριστεροπόδα ρε χάρη παπά του Σαμπιονά. Παλέμαχη Αργεντίνε Ντένις Μπαϊκαρά. Συγγνώμη, έχουμε εξέλιξη για τις νυχτερίδες. Ναι. Τώρα, εξέλιξη τώρα από προγούριχενες. Πήγε τις νυχτερίδες, δεν τον πλήρωσε. Ναι. Και ο εργάτης άφησε την νυχτερίδα τη ζωντανή ελεύθερη στο σπίτι της. Και πέταξε την ψόφια στα σκουπίδια. Δικαίως. Τι λες τώρα. Άσε βρε με τον γκέι τον ξανθό Θωμάκη Παρίσι από το κάτω Σάσεξ. Ο ΠΕΠ θέλει επιθετικό 2 μέτρων από την πέμπτη κατηγορία. Με Μέση, Λεβαντόφσκι και Αγουέρο νόμιζε ότι όλοι οι επιθετικοί απλά βάζουν γκολ όποτε γουστάρουν. Μάλιστα. Μια που επανήλθαν τα Λιμπάν στην επικαιρότητα. Υπήρχε ποτέ στην εκπομπή ψευδόνυμο σε κερνό και κάνεις αχ Χωμεϊνία για το λαχ ή θυμάμαι λάθος. Λέει ο θέλεις διαρά, θέλω διαλό, θέλεις τους διούδη μπουζού και εγκμπακωτό. Κάτι με θυμίζει. Κάτι θυμάμαι κι εγώ, ναι. Εντάξει, άλλη τραγική ιστορία εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν είναι στο βίντεο με τους ανθρώπους που είχαν σκαρφαλώσει πάνω στο αεροπλάνο προσπαθώντας να πείσουν προφανώς τον πρώτο να τους πάρει μαζί. Το να κόβεις τα νύχια με ψαλίδι και όχι με νυχοκόπετι. Ναι. Ναι. Είναι εφάμιλο του να σκουπίσει μετά το νούμερο 2 με γυαλόχαρτο. Το δεξί δεν κόβεται με τίποτα αν είσαι δεξιόχειρα, το αριστερό αντίχειρα. Ο κύριος Κώστας το έχει τελειοποιήσει όμως τώρα. Παιδιά, εγώ είμαι αμφιδέξιος, τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Να. Χρησιμοποιώ και τα δύο χέρια για πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Θες να αναφερθείς σε μερικά από αυτά. Γράφω, τρώω με το αριστερό και στοχεύω. Mm-hmm. Με το δεξί παίζω μπάσκετ, ξέρω εγώ, πινκ-πονγκ και διάφορα. Μέχρι εκεί θα. Ελπίζαμε σε κάτι παραπάνω, όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει. Να. Το φετινό καλοκαίρι, λέει ο Τάκης Αυγολεμονής, αν ήταν ηθοποιός, θα ήταν ο Πέτρος Λαγούτης. Θα ήταν ο Πέτρος Λαγούτης. Όχι άσχημο, ούτε υπέροχο, την έκανε τίμια τη δουλειά του, αλλά ήθελες 2-3 ακόμα για να κάνεις επιτυχία. Το δεν ξέρω καν ποιος ο Πέτρος Λαγούτης, οπότε. Εντάξει. Να. Τάκαρε, εγώ όταν ακούω τις μουσικάρες σου, κόβω τα νύχια με κρουστικό δραπανοκατσάβιδο. Αν πάει και Κριστιάνο με αυτόν, Μέση, Νεϊμάρ, Σέρχιο Ράμος, τι κλειδώνει στη Γουάντα την Άρα μέχρι του χρόνου, αν είσαι ο Ικάρντι. Εντάξει, μωρέ, σιγά τώρα, μωρέ, εντάξει. Φίλοι μας, είμαι για περιοδία μικρού πρίγκιπα το καλοκαίρι στα νησιά, μάλιστα. Πολύ καλά. Ο Τζον Τρακτέρι λέει, εσείς οι περίεργοι που χρησιμοποιείτε νυχοκόπετη, περνάτε καλά μετά που ψάχνετε τα άσπρα νύχια στα άσπρα πλακάκια? Αναλόγως που τα κόβεις. Ενέρεση. Κύριε Κώστα, περίμενα τόσο καιρό να αρχίσετε και τώρα που σας ακούω έπαθα σεντόνι. Δεν έχω λόγια να στείλω. Θέλετε να έρθετε μαζί μου κάτω από το σεντόνι να με ξεμπλοκάρετε? Πρόδρομος 186, αγαπημένα χρώματα τα ΠΑΛ. Με ποιο χέρι μου τζώνεις? Και με τα δύο. Πιο εύκολα με το δεξί. Με το δεξί. Μια που είμαστε... Πάντως ναι. Νομίζω το ξέρεις το κόλπο. Πώς βλέπεις ποιο είναι το καλό σου μάτι από τα δύο? Το ξέρεις το κόλπο? Καλό σου μάτι, γιατί υπάρχει καλό μάτι. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει το μάτι το οποίο όταν θες να στοχεύσεις κλείνεις το άλλο και είναι το καλό. Βεβαίως υπάρχει καλό μάτι. Εάν κάνεις αυτό που κάνουμε είναι αντιραδιοφωνικό. Βάλει ένα σημάδι μέσα από εδώ πέρα, κάνοντας τα δύο σου χέρια έτσι. Αλλά αυτό που βλέπεις να το βλέπεις και με τα δύο μάτια. Ναι. Βάλει ένα σημάδι. Ναι, το βάλα. Με όποιο μάτι κλείσεις και συνεχίσεις να το βλέπεις, είναι το καλό σου μάτι. Όχι, καλό. Το δεξί. Ναι. Τι λες τώρα. Ναι. Δηλαδή, άμα χρειαστεί να στοχεύσεις, ας πούμε, για παράδειγμα με κάτι, θα το κάνεις το δεξί. Ναι. Γιατί σωστό, αυτό είναι το δυνατό σου μάτι. Αυτό είναι το power μάτι. Το αλφα mail. Τι μάτι. Μαθαίνετε εδώ πέρα! Και είναι μόλις η πρώτη μέρα της σεζόν, έτσι. Το αλφα i. Το αλφα i. Έτσι. Έχω κόψει νύχια με ηλεκτρολογική πένσα, θα σέβεστε. Μάλιστα. Κύριε Κώστα, με ποιο χέρι τιμάτε τη Βεργκάρα? Ρωτάω για ένα φίλο. Follow up, αν την τιμήσετε με το αδύναμο, μου διάζετε το άλλο για να νομίζω ότι σας τιμάει το σοφάκι. Ντροπή, παιδιά. Μεγάλη αλήθεια, όταν έχουμε κόσμο σπίτι μας και μας πέσει πατάκι στο πάτωμα, δεν το τρώμε σε αντίθεση με όταν είμαστε μόνοι μας. Ναι, εντάξει, όχι μόνο πατατάκι, παιδιά. Ναι. Τα πάντα θα έλεγα σχεδόν. Ναι. Συγγνώμη. Ρε Βαϊμάκη, πάρε τους Αφγανούς σπίτι σου.
Δεν το πιστεύω, αλλά ήθελα να προλάβω να το πω. Ο Καρταρόμπα ξεκούμπω ότι επιβεβαιώνει για το ψευδόμενο με το Χωμεϊνί ότι υπάρχει και είναι και στα best of στο site. Πολύ καλά. Λοιπόν, και τώρα ακούστε mail Stradley με τίτλο «Σέρβιρε να φας και κλέψε να έχεις». Η ώρα 3, θα βγάλω τη μάσκα. Η ώρα 3, παραλία Λουτρακίου, η πρώτη καϊπυρόσκα καταναλώθηκε αργά με διαλύματα για δροσερό νεράκι. Η παρέα, πιο βασταγερή πότες από μένα, τη βγάζουμε νεγκρόνι πλην του οδηγού που απολαμβάνει την έξτρα μπουρμπουλιθρίζουσα σόδα grapefruit της μυστικής συνταγής του φίλου μου του Γιώργη. Η ώρα περνάει στον ορίζοντα τίποτα ενδιαφέρον. Η δουλεμένη τσεκαδόρισα υποδοχές ανταραβεριτζού, τις οποίες το ύφος και η στάση του σώματος αναδίνουν μια ψευδέστηση άγριου θηλυκού και δημιουργούν εικόνες υπογραφής καταναλωτικών δανείων στο όνομά της ως εγγυητής, με λογιών υποθήκες, τα οποία φυσικά και έχει κάθε σκοπό να αποπληρώσει, έχει αποσυρθεί στα ενδότερα του μπαρ. Άδεια η ματιά μου περιπλανιέται στα έρημα διπλανά τραπεζάκια και αναρωτιέμαι μήπως η βραδιά θα είχε διαφορετική κατάληξη αν είχαμε χωθεί στα στάντ δίπλα στην μπάρα και ακόμα πιο μέσα εκεί που τώρα λυκνίζονται πιωμένα και ανέμελα τα εναπομείνατα κοράσια στο μαγαζί αγνώντα τη ρημάδα την COVID-19. Τελικά, η ζουμερή ξανθιά, κάπως τσουποτή, αλλά στα σωστά σημεία και τόσο όσο αγενή σερβιτόρα, αποφασίζει να την αράξει πλάι στην είσοδο του μαγαζιού, στην καλοπισμένη συνισιώτικο στυλ και επενδεδημένη με μαξιλάρες και κόντρα πλακέ, ανθυπομάντρα του καταστήματος, μαζί με 2-3 πλεμπαίους, στα μάτια μου, άνευ πορτοφολίου υπαλλήλους μπαρ. Τα μάτια μου ξεκουράζονται πάνω της, η παρέα θέλει να μείνει κι άλλο, εγώ παραγγέλνω τη δεύτερη μου καϊπυρόσκα. Ναι. Η επόμενη ώρα περνάει κάνοντας ματάκια σε σερβιτόρα, στα οποία σαν σοβαροί επαγγελματίες ανταποκρίνεται but not really. Η μουσική χαμηλώνει, μετά από λίγο κλείνει. Έρχεται να πληρωθεί. Έχω κάρτα ή άλλη μετρητά. Κράτα τα από εδώ και θα τα βρούμε εμείς στα μάξι της. Λέω θα να τη διευκολύνω. Παίρνει την κάρτα, φεύγει. Βγάζουμε ψηλά για το φιλοδόρημα, ελπίζοντας σε καλύτερη εξυπηρέτηση την επόμενη φορά, αλλά και με την ελπίδα ότι θα τσιμπήσει κάτι και ο ευτραφής μουσάτος ευγενέστατος βοηθός της. Ξανάρχεται, τσεκάρει τα τύψη, δεν δίνει παραπάνω σημασία και με φωνάζει μέσα, καθώς το φορητό POS δεν δουλεύει. Όσο περπατώ προς τον μπαρ, με κοιτάζει καλά-καλά, ίσως και να με γδύνει με τα μάτια, αλλά όχι. Μετράει στο αχτάρια που κάνω για να αποφασίσει το καπέλο που θα μου φορέσει. Είναι πολλά τα σλαλομάρι. Τσίμπανε εγώ σάρικο στο μαλάκα. Ο μαλάκας βάζει το πιν και για 2 λεπτά είχα γίνει το θύμα τους. Του μαγαζάτορα από πίσω, τις τσεκαδόρες που επέβλεπε τη διαδικασία και τις καπάτσα σερβιτόρας. Γυρνάω στο τραπέζι, κοιτάω την απόδειξη. Κάτι δεν πάει καλά. Ξαναγυρνάω, η σερβιτόρα δεν είναι εκεί. Λέω συγγνώμη, μα δεν βγαίνει τόσο. Ήπια με αυτά και αυτά, φωνάζω την κοπέλα. Συγγνώμη, 72 ευρώ για 2 καϊπυρόσκες, 3 νεγκρόνι και 1 σόδα grapefruit. Ναι, απαντάει με ύφος, τόσο κάνουν. Δεν νομίζω, λέω. Και πιάνουμε τις προπαίδεις. Αχ, ναι, με συγχωρείς, σε χρέωσε 20 ευρώ παραπάνω και αρχίζει τις αχμηνιές και τα αστιάκια. Mm-hmm. 22 ευρώ, απαντάω. Άστα τώρα αυτά, τις λέει τσεκαδόρες. Άντε, φέρε ένα 20άρικο στον άνθρωπο. 22 φωνάζω. Mm-hmm. Ναι, ναι, 22. Για την ιστορία, 8 ποτά να έχω πει και η σερβιτόρα να είναι Λετήσια Κάστα για να με κλέψεις και δει 22 ευρώ μόνο με ρυφηφή στην τσέπη μου. Μάστε. Εντάξει, ρε. Εντάξει, ρε. Αν είσαι παρή, σε πόσα χρόνια βγαίνει για πάρτι σου ντοκιμαντέρ στο Netflix με τίτλο Do Your Laundry, αναζητείτε The Night Shift Καραγκουνί. Κύριε Γιάννη, θέλετε να έρθετε στην επαυλή μου να κόψουμε τα νύχια μας με τον νυχοκόπέτη μου, Ρενάτο, το αλυτάκι της Γκαμπών. Τα πάω γρήγορα για να τα προλάβουμε. Κύριε Κώστα, εγώ έχω και τα δύο πόδια ω σαν το γιο του Τζαλουχίδη. θέλετε να έρθετε από εδώ να σχηματίσουμε μια σάρκινη ακρίδα ή αψίδα, δεν ξέρω. Ο Ηρακλής, η Λερναία Ήδρα του Αγίου Στεφάνου. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με το μήνυμα του Φούγκιτ Χάραλα από στενές. Υπάρχουν 4 είδη ανθρώπων. Αυτοί που μου τζώνουν με το δεξί, αυτοί που μου τζώνουν με το αριστερό, αυτοί που μου τζώνουν και με τα δύο, και ο Χάρη Κλίν, ο οποίος στο αλαλού μου τζώνε με χέρι και πόδι. Ναι. Ναι. Πάμε 12 και 1, Κώστα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Ευχαριστούμε τον Τάκη Μπούλη. Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Παρότι πέρασαν οι μέρες, εγώ θα συνεχίσω. Καλή Παναγιά σε όλους. Και καλή χθεσινή. Γεια σας.